Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης, Κωστής Ραπτόπουλος, Γιάννης Χιλιτίδης, Τζόρνταν εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, ρε Τζόρνταν, τι έγινε, ωραίο ταξίδι κάναμε σήμερα. Μ' άρεσε. Ωραία, εντάξει. Εντάξει. Πολλούσα εξίδεση η Κατερίνη. Επειδή πολλούσα. Εντάξει. Αρκετούς. Αρκετούς, φυσικά. Γιατί όμως. Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου από τη Βέρητα. Εκεί κοντά είναι. Εκεί κοντά είναι, ρε Τζόρνταν. Στη Βέρη έχει πολλούς. Ποιους έχει. Και στα Γιάννητσά έχει αρκετούς. Α, αεξίδεση. Σε αυτούς τους νομούς η δεύτερη δύναμη είναι η ΑΕΚ, νομίζω. Μετά τον Ολυμπιακό. Ποιον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει Ολυμπιακό σε αυτούς τους νομούς. Υπάρχει, αλλά δεν είναι η δεύτερη δύναμη. Σε αυτούς τους νομούς που λέω εγώ, μην παρεξηγηθούμε. Προηγούνται δηλαδή οι αεξίδες από τους αρκετούς. Παοξίδες, ναι. Σαν δεύτερη δύναμη. Ηρακλειδής κτλ. Βέβαια, πολύ πίσω είναι η ιστορία. Ναι. Σε ποσοστά και σε τέτοια. Ναι. Αλλά λέγεται δεύτερη δύναμη. Μάλιστα. Πώς λέμε, Ολυμπιακός τώρα πήρε το πρωτάθλημα με 40 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο, α πούμε 30 πόσο είναι. Σφίχτηκες λίγο σήμερα. Εγώ. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Στο δεύτερο ημίχρονο σε είδα λίγο ανάζωγο. Σε καμία περίπτωση. Στο τέλος πούλησες και πνεύμα να πούμε στο σφίχτη. Ναι, μα γιατί. Ήταν θέμα χρόνου πώς θα πάρει θα κερδίσει η ομάδα. Λοιπόν, άκου να δεις. Λέγε. Τι είδες. Τι είδα. Εγώ είδα και επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά αυτά που πιστεύουμε για την ομάδα τη φετινή. Τι δηλαδή. Ότι είναι πολύ γρήγορη η ομάδα και πολύ ποιοτική, ειδικά από το κέντρο και μπροστά. Μάλιστα. Τα έχουμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα και την πιο προηγούμενη και όλο το χειμώνα. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ δεν φάνηκε στη διάρκεια της η ομάδα, δηλαδή δεν φάνηκε αυτό στη διάρκεια της περίοδου, της χειμερινής περίοδου, αν θέλει, στη σεζόν. Γιατί διότι, δεν φάνηκε. Διότι ποτέ δεν έπαιξε, όπως το λέω και γελάτε εσείς, πλήρες δηλαδή. Πλήρες. Λοιπόν, ναι. Πάντα η ομάδα έπαιζε με απουσίες, πάντα είχε 6, 7 και 8 απουσίες πολλές φορές. Ενδεκάδα σωστή δεν κατέβασε. Προπονητή δεν είχαμε αυτό που έπρεπε, δυστυχώς δηλαδή επέμενε σε ένα. Χάσατε από προπονητή. Χάσαμε από προπονητή πολλούς βαθμούς, ίσως και από το σύστημα που επέμενε ο προπονητής. Ναι. Πολλές θράσεις, πολλοί τραυματισμοί φέτος. Τα σκαμπό φταίγανε. Και τα σκαμπό φταίγανε. Και η απειθαρχία έφταιγε και η διατροφή φταίει και πολλά φταίνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ότι η ομάδα ποτέ δεν έπαιξε μια. Δεν είχε κορμό η ομάδα φέτος. Λογικό και επόμενο είναι όταν μια ομάδα μπορεί να κάνει κορμό, θα χαθούν και βαθμοί. Παιχνίδια όταν δεν παίξουν μεταξύ τους πολλοί παίκτες. Πολλά παιχνίδια μεταξύ τους οι παίκτες. Λογικό και επόμενο είναι να μην ξέρουν ένας τον άλλον και κάποια στιγμή να χαθούν οι βαθμοί. Θέλω να πω το εξής, ότι σήμερα φάνηκε η μεγάλη διαφορά ποιότητας ποδοσφαιριστών που έχει ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ σήμερα στο παιχνίδι. Και γενικά όποιος είδε και το άλλο του παιχνίδι, εγώ δεν το είδα βέβαια, μου είπαν όμως τα τηλέφωνα. Το πρώτο ημίχρονο είδα εγώ. Ναι. Ναι. Ένας Παναθηναϊκός που νομίζω και το ακούσαμε και από την ΕΡΑ αυτό το πράγμα. Ναι. Εκτός το δοκάρι του Μπέρκ δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ομάδα από την τετράδα αυτή που παίζουν στα playoff, την πιο γρήγορη ομάδα. Και πιστεύω ότι σήμερα, εάν το γήπεδο της Τούμπας δεν ήταν τιμωρημένο, είχε 20.000 κόσμο και δεν έλειπε και ο ΜΑΚ, το σκορ θα ήταν 4-0, 4-1 και δεν ξέρω πώς. Ο ΜΑΚ, κοίταξε να δει. Δηλαδή στη θέση του Ζάιρο έπαιζε ο ΜΑΚ, ας πούμε. Ο ΜΑΚ, να σου πω κάτι, εγώ έκανα μια πρόβλεψη. Δεν πρόκειται να παίξει φέτος. Στα play-off εννοώ. Φυλάει ποδαράκια, την ποναϊνή, την ειρηνικό διάφραγμα. Εμείς μιλάμε για την αγωνιστική αξία του παιδιού. Ας την αξία. Εγώ λέω ότι προσφέρει. Α, Τζόρνταν, η αξία είναι αξία και η προσφορά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, είδαμε μια τριάδα στα χαφ. Τζιόλης, Τσίμεροτ και Πέλκας. Ναι. Πες τι σου είπα μόλις έβγαλε τον Πέλκα και έβαλε τον Κάτσε. Ναι, το πιστεύαμε και όλοι αυτό φυσικά. Ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ το μάτσι. Ναι. Έκανε μια ωραία κίνηση. Βέβαια, να σου πω. Το μιμήθηκε βέβαια ο Μανολάς. Έβαλε τον Κορδέρο στη θέση του Βάργα, ο οποίος Βάργα ήταν ανύπαρκτος. Όπως πολύ κακό ήταν και ο Πέλκας. Ήταν δύο κακά δεκάρια σήμερα, ναι, για το ποδόσφαιρο που παίχτηκε σήμερα και από τις δύο ομάδες. Υστέρησε και ο Πέλκας και ο Βάργας και στις δύο περιπτώσεις στα δεκάρια τους. Εγώ νομίζω ότι το γεγονός ότι έπαιξε ο Τζαβέλας δίπλα στο Μαλεζά και δεν παίξαν δύο βαριά κορμιά, Χατζησαΐας Μαλεζάς και να παίξει αριστερά ο Τζαβέλας, ήταν ευεργετικό. Δεν είχε πρόβλημα πίσω πάνω. Ήταν ευεργετικό. Δεν είχε πρόβλημα πάνω. Άκου. Ήταν ευεργετικό ότι είχε αργό, γρήγορο δίδυμο στα στόπερ. Ήταν καλό ότι ο Τζιόλης κάθισε εκεί πίσω κοντά σε μικρό χώρο και έπαιρνε το μεγάλο χώρο ο Τζίμιροτ στα χαφ, ο οποίος ήταν μέτριο σήμερα. Εκείνο το οποίο είδα στο παιχνίδι είναι ότι οι δύο εξτρέμ κλείναν πολύ προς το κέντρο,
με προοπτική και ο Ζάιρο και ο Ροντρίγκες, ιδιαίτερα ο Ζάιρο που ξέρει καλύτερη μπάλα από τον Ροντρίγκες, ο άλλος είναι πιο γρήγορος. Με στόχο να πατήσει ο Πέλκας περισσότερο περιοχή κοντά στον Κλάους, έτσι ώστε ο Πέλκας να την πάρει την μπάλα για να τη βάλει. Ναι. Και όχι δηλαδή να δημιουργήσει αυτός για να τη δώσει. Ωραία. Ναι. Έχει ένα θέμα εκεί ο Πάοκ με τον Πέλκα. Έβαλε τον Γκάτσε εκεί στα χαφ με τον Τζιόλι και τράβηξε τον Τζίμιρο λίγο πιο μπροστά. Αλλά για μένα η όλη ιστορία έγινε από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Σοϊλέδης, ο Τιντάκ, και μπήκε ο Σοϊλέδης. Ήταν ο αδύναμος κρίκος της ΑΕΚ από εκεί. Χτύπησε ο Πάοκ από εκεί. Και φυσικά ο Μιστακίδης, που για μένα είναι εδώ και πάρα πολλούς μήνες το πολυεργαλείο αθλητής που νομίζω θα πάρει περισσότερο όσο περνάει ο χρόνος. Και είπα Μιστακίδης και όχι Πέλκας. Βέβαια σε άλλη θέση με δικαίωσε με εκείνη την εκπληκτική κεφαλιά, τις κούρσες. Είχε ένα κακό τελείωμα βέβαια σε μεγάλο χώρο το να απέκρουσε ο Μπαρόχα. Αλλά τέλος πάντων το αδύναμο σημείο της ΑΕΚ ήταν ο Τιντάκ, ότι τραυματίστηκε και μπήκε ο Σοϊλέδης ανύπαρκτος. Και επίσης ότι ο Αραβίδης όσες φορές έκλεινε προς τα μέσα, γιατί έκλεινε πολύ προς τα μέσα, δεν έπεφτε σε αργούς, έπεφτε στον Τζαβέλα χαμηλά. Ο Τζαβέλας δηλαδή χαμηλά τον έπαιρνε όταν έκλεινε μέσα, επαναλαμβάνω. Προβληματικός ο Κίτσιου αμυντικά, με προβλημάτισε. Κάρτες, αμφίβολα, χτυπήματα. Γενικά ο Πάοκ από εκεί θέλει μια καλύτερη κατάσταση στο αμυντικό κομμάτι, πιστεύω. Και να πω ότι οπότε, για τη νέα τη χρονιά. Οπότε καλώς η επιλογή του δεξιμπάκ τώρα που έγινε. Ποιος? Το δεξιμπάκ αυτό, το φουλμπάκ που πήρανε. Δεν το ξέρω, δεν τον είδα. Δεν ξέρω, δεν τον είδα. Πονάμε σε αυτή τη θέση, εντάξει. Σαν μπακ. Από τη στιγμή, σαν μπακ. Από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Κωνσταντινίδης, δεν πατάνε καλά οι υπόλοιποι, είναι γεγονός. Εγώ πιστεύω και στους άλλους δύο, αλλά εντάξει. Δεν πατάνε ακόμα όμως. Δεν είναι όπως πρέπει. Και θεωρώ ότι η πρώτη μεταγραφή που έγινε έγινε σε καλό σημείο. Ο Πάοκ έκανε την αλλαγή στο δεκάρι του. Μετά από 3 λεπτά ακολούθησε ο Μανολάς. Να πω ότι τραυματίστηκε ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ. Μπήκε ο Σοϊλέδης, μπήκε και ο Σκόνδρας από εκεί. Και εκεί αδύναμος κρίκος στον Πάοκ. Έφαγε την κάρτα, έδειξε ότι είναι βαρύς. Έδειξε ότι είναι πιο, ξέρω εγώ, δεν έχει τα ανεβάσματα κτλ. Έδειξε βαρύς ο Σκόνδρας. Ναι. Είναι πιο στόπερ, ας πούμε, κτλ. Και από δεξιά χτυπήθηκε από εκεί όσο μπορούσε ο Πάοκ με τον Μπαρμπόσα και τον Γκάλο όταν ανέβαινε. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Γίναν κάποιες φάσεις οι οποίες είναι. Θα ήταν άδικο το αποτέλεσμα να μην κερδίσει ο Πάοκ. Θα ήταν πολύ άδικο. Πώς? Θα ήταν άδικο να μην κερδίσει ο Πάοκ. Ναι. Υπάρχουν διαμαρτυρίες και από τις δύο μεριές για τη διαιτησία. Ο Πάοκ φωνάζει για τον γκολ. Κοίταξε, το γκολ, φίλε μου, αυτό εδώ είναι, εγώ για μένα, είναι τριπλό φάουλ. Καλά, εσύ πες ότι λοιπόν, δες το μαρκάρισμα του Τσιόλι. Ναι. Πριν φτάσει. Το μαρκάρι του Τσιμπούρ, έτσι. Το Τσιμπούρ. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Δες όταν πάει στον τερματοφύλακα πάνω στον Γλύκο. Ναι. Πώς τον κλείνει. Είναι μέσα στη μικρή περιοχή και νομίζω είναι ορισμός του φάουλ αυτό, ρε φίλε. Κάνει ο Γλύκος. Ναι, είναι ορισμός του φάουλ. Μέσα στη μικρή περιοχή είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Και τρίτο και το κυριότερο, η μπάλα κατρακυλάει στο αριστερό χέρι του παίκτη του Ισάεκ. Ποιος ήταν αυτός που το. Κατρακύλησε η μπάλα. Βεβαίως. Ναι. Πεντακάθαρα είναι, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Τι. Και στείνεται στα πόδια και την βάζει μέσα. Μάλιστα. Θέμα να πάω με τον τερματοφύλακα. Κι άλλα σε εξόδους ο Γλύκος έδειξε ότι είναι πίσω. Το γεγονός ότι δεν παίζει ο Βελίδης, επανέρχεται ο Γλύκος και παίρνει θέση βασικού, γιατί, είναι θέμα. Γιατί δεν παίζει ο Βελίδης? Είναι θέμα. Είναι θέμα. Μάλιστα, σου έλεγα εγώ, μόλις είναι έτοιμος ο τέτοιος ο Γλύκος, θα πάρει τη θέση του Βελίδη. Και ο Πάοκ ψάχνει τερματοφύλακα. Για άλλη μια φορά. Και ο Πάοκ ψάχνει τερματοφύλακα. Για άλλη μια φορά. Ναι. Το καλοκαίρι. Ψάχνει τερματοφύλακα για άλλη μια φορά. Ακούγεται έντονα το όνομα του Τζιντότα, του Λεβαδιακού. Έλληνας τερματοφύλακας. Καλός, αλλά να δούμε κατά πόσο ένας τρίτος Έλληνας τερματοφύλακας μπορεί να πάρει την. Μην ξεχνάμε, Όλσεν είναι δικός μας. Όλσεν. Είναι του Πάοκ. Δεν είναι λύσεις αυτές. Ο Όλσεν είναι ο κορυφαίος επάνω στην Κοπεχάγη. Ρέσι Τζόρνταν. Έχει πιάσει και πέναλτι να πέσει στο κύπελλο. Ρέσι Τζόρνταν. Παρακολούθα λίγο, ρε φίλε. Παίζεις με την ΑΕΚ πρωτάθλημα. Ναι. Εάν εσύ βάζει γκολ Αραβίδης. Βάζει γκολ Αραβίδης. Βγαίνει Όλσεν μετά από ένα τέταρτο. 0-1. Τρέχεις μετά να κάνεις, να πάνε να το πάρεις 2-1. Κάνει πάλι 0-1. Φταίει ο Γλύκος. Πάλι τρέχεις, αλλάζεις, ναι, φορτσάρεις. Κάνεις, να δεις. Είναι. Τι θα γίνει αυτή η βιόλα, μωρέ. Είναι και το άγχος του πρωτάρι, ρε φίλε. Τώρα πάλι. Είναι στους πρώτους μήνες της προσαρμογής. 27 χρονών, 28 είναι. Όχι, δεν είναι 28. Ποιο πρωτάρι, 25 χρονών ήταν το παιδί. Ο Γλύκος. Όχι ο Γλύκος. Για τον Όλσεν μιλάμε. Τι πρωτάρι, ρε φίλε. Βέβαια, ρε φίλε. Σε μια ξένη χώρα πρώτη φορά έχει πάει.
Οι ασκαφώντα είναι... στη δικιά του τη χώρα, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε, τον έχει κάνει 4 χρόνια συμβόλαιο. Ναι. Θέλει τον χρόνο του αυτό, θέλει την προσαρμογή του. Θέλει 2 χρόνια θέλει να τον μιλάει η άμυνα, γιατί η άμυνα δεν τον μίλαγε. Τέλο πάντων, ναι. Να μην το τραβήξουμε. Εγώ το πολύ το πιστεύω. Με το θέμα του τερματοφύλακα πρέπει να ψάξετε να βρείτε κάτι σωστό. Ναι. Ωραία, πρώτον. Δεύτερον, με το θέμα του δεξιού μπακ δεν βγαίνετε. Να τα δούμε. Δεν ξέρω τι πήρατε, ούτε από πού είναι αυτό. Από την Τίμπρο, αυτό είναι πάνω. Ναι. Να δούμε. Τίμπρο. Ναι. Το... τελικό UEFA έπαιξε, ρε φίλε. Τρύπα είναι, κλείνει εκεί. Έχει. Στο πρώτο τέταρτο, πρόσεξε τώρα. Στο πρώτο τέταρτο, πάει κάνει μια αυτή η ενέργεια ο Χίτσο, 13ο λεπτό. Ναι. Κάρτα δεν τη δίνει. Μετά, ξανατριπιέται από εκεί ο Πάοκ δεξιά. Ναι. Τραβιέται ο Μαλεζάς. Κάνει πάλι και ένα φάουλ στα μπακ δεξιά που βγήκε από στόπερ. Του χαρίζει και εκεί μια κάρτα. Δεν είναι, δηλαδή στα λέω όπως τα βλέπω. Εντάξει. Τρύπα από εκεί πρέπει να κλείσει. Ο Σκόνδρας δεν μπορεί να την κλείσει. Ο Κίτσου δεν βλέπω να βελτιώνεται. Ήταν ταχυδυναμικό, ήταν δυνατό, ανέβαινε ωραία, κατέβαινε κτλ. Δεν βλέπω να κλείνει τρύπα εκεί. Πρέπει να μάθει να μαρκάρει. Τώρα θα περιμένουμε κάνα 2-3 χρόνια να μάθει ο Κίτσου να μαρκάρει στενασμένα. Πρέπει να περιμένετε. Περιμένετε, τι με νοιάζει εμένα. Εσείς θα τρώτε τα γκολ από εκεί. Λοιπόν. Κοίταξε, σου πω κάτι. Λέγε τώρα. Ναι, ναι λέγε. Εγώ... ακούω. Θες τερματοφύλακα λοιπόν. Τερματοφύλακα θα είναι οπωσδήποτε. Θες δεξιμπάκ λοιπόν. Και κινούνται για τερματοφύλακα. Το γνωρίζουμε αυτό. Και είναι πολύ λοιπόν. Κοντά σε ένα τερματοφύλακα. Ναι. Τον οποίο μπορεί να γίνει η ολοκλήρωση του σε... μετά από ένα μήνα. Ναι. 1,5. Λοιπόν, θέλει δεξιμπάκ τον οποίο τον πήρε. Ναι. Το δεξιμπάκ. Πολύ πιστεύω στον Κωνσταντινίδη άμα γυρίσει. Ναι. Θεωρώ τέτοιο μπακ δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι. Κωνσταντινίδης ο μικρός. Ναι, ναι. Τώρα αριστερά νομίζω κομπλέ είναι η ομάδα. Ναι, αριστερά. Ναι. Είναι ο Λέοβατς, είναι και ο Τζαβέλας από εκεί πέρα. Ωραίος. Λοιπόν, στόπερ θέλει ο ΠΑΟΚ. Γιατί? Γιατί ο Βίτορ δεν το βλέπω να. Έχει Χατζησαία, έχει Μαλεζά. Γιατί παίζει ο Τζαβέλα τρίτο. Θέλει κι άλλο. Τι θέλει κι άλλο. Ο Τζαβέλα παίζει τρίτο, θέλει καθαρό στόπερ. Έχει Χατζησαία, Μαλεζά. Ακόμα έναν τρίτο, ψηλό κορμί. Ψηλό κορμί και τα λοιπά. Ωραία, ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Δεν τρελαίνομαι. Στα χαβ νομίζω ο ΠΑΟΚ είναι υπερπλήρης. Υπερπλήρης. Ναι. Έχει Τζιόλι, έχει Τζίμιρο, έχει Κάτσε. Πολύ καλά. Έχει Χαρίση και τα λοιπά. Κοροβέση, αν θέλει. Και τον ναι. Το Μιστακίδη, αν θέλει. Μιστακίδη, θα ναι. Το πω μετά ναι. Το Μιστακίδη. Και πίσω από το δεκάρι. Θέλει δεκάρι εκεί ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει. Ξέρει μπάλα. Δεν βγαίνει ο Πέλκας. Ο Πέλκας είναι καλό δεύτερο σκόρερ. Αλλά δεν μπορεί να τον βασιστεί εκεί πίσω. Πρέπει να τον δοκιμάσει. Ο Πέλκας ξεστήναρε. Παίζω 3-5-2. Παίζει ο Πέλκας δεύτερος φορ, παίρνει περισσότερο. Μπε στην περιοχή. Απ' έξω άστον να πάει στο διάλο. Μέσα είναι καλός. Δεν είναι για δεκάρι. Δεν έχει τρίπλα. Δηλαδή δεν μπορεί να φάει στο ένας με έναν με τρίπλα ούτε το Σοϊλέδη. Είναι ικανός, μυρίζει τον γκολ. Κοντός, γρήγορος μες στην περιοχή αυτά κτλ. Είναι σκόρερ. Δηλαδή πώς το πετάζει μες στη λεωφόρο. Ο Πέλκας. Πώς θα το πέταζε τώρα. Γίνει καμιά παλιά ο Τζιόλισον. Ποιος του κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή που έλειπε ο Κλάους. Δεν έβγαλε ο Τζιόλισον. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν. Το χάνει, αλλά θέλω να σου πω είναι καλός μέσα στην περιοχή. Μπράβο, δεν καλά, είναι όμως ο Πέλκας απ' έξω να μπει μέσα. Δεν είναι ο Πέλκας να βρει απ' έξω φάτσα παρεβάλλε. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Είναι. Γίνεται η φάση, μπαίνει, του την φορτώνουν τη βάζει. Το κατάλαβες το έργο. Μάλιστα. Είναι ένας κοντός Κλάους. Να σου το πω για μένα. Μάλιστα. Ξέρει και λίγο παραπάνω μπαλίτσα, λόγω και λόγω σώματος και τα λοιπά. Δεν είναι για δεκάρι. Θέλετε εκεί δεκάρι. Πάει για μένα, θέλετε δεκάρι. Ή 4-4-2 παίξετε με ένα center forward. Αν φύγει ο Κλάους, δεύτερος ο Πέλκας, μάλιστα. Για μένα. 4-3-2-3-1. Δεκάρι ο Πέλκας δεν βγαίνει. Εξτρέμο Πέλκας δεν βγαίνει. Εντάξει, το λύσαμε το θέμα. Όσο για το Μιστακίδη. Του αλλάξατε 70 θέσεις. Αριστερό μπακ, δεξί μπακ. Αριστερό εξτρέμ, δεξί εξτρέμ, εσωτερικός μέσος, δεκάρι κτλ. Εγώ νομίζω ότι ο Μιστακίδης, το έχω πει εδώ και πολλούς μήνες, πίσω το από λέω το φορ να παίξει. Όχι. Θα πρέπει να το δούμε πίσω από το φορ. Βέβαια. 5 παιχνίδια. Βέβαια. Να το δούμε δηλαδή στη θέση του Πέλκα. Δηλαδή να παίξει Τζιόλης Κάτσε και ο Μιστακίδης δεκάρι. Ωραία. Κάτσε Τζίμι Ροτ και ο Μιστακίδης δεκάρι. Ωραία. Ή για μένα το καλύτερο είναι. 4-3-3, ένα εξάρι, δύο οχτάρια. Το ένα οχτάρι να είναι αυτός. Να μπαίνει εσωτερικός από πίσω γιατί έχει διασκελισμό. Θα μπορεί να πλαγιάζει κιόλας, να φορτώνει. Έρχεται και με το κεφάλι από πίσω. Έχει και την τριπλίτσα, έχει και την ταχύτητα. Ωραία. Ναι. Για μένα δεν είναι για εξτρέμ. Είναι πιο πολύ εσωτερικός. Και εκεί στην κουβέντα που είχαμε με τα παιδιά εκεί πέρα, ναι, στην Κατερίνη, την ανάλυση την κάναμε για τον Μιστακίδη, μιας και πανηγύρισαν πολύ τον γκολ, γιατί ήταν στην Κατερίνη
στο χωριό του εκεί και τα λοιπά, και στην πόλη του. Φίλε, και η ποιότητα του φαίνεται. Το απέδειξε την μπάλα του, δηλαδή το συζητάμε. Επίσης θέλω να σου πω ότι μου άρεσαν οι δηλώσεις του Σαββίδη, ρε φίλε. Όχι μόνο οι δηλώσεις, με εκφράζουν απόλυτα αυτά που πιστεύει. Τι δηλαδή, εκφράζουν, δηλαδή. Οι σκέψεις του, αυτά που είπε για το. Τι έγινε πάλι. Τον άκουσα μετά στις δηλώσεις του. Τα μηνύματα που θέλει να περάσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο είμαι απόλυτα, απόλυτα ταυτίζονται με τα δικά μου. Τι είπε δηλαδή. Λέει, τον άκουσα, ναι. Τον άκουσα, ναι. Τον άκουσα. Λέει, για μας ο τελικός του κυπέλου σταμάτησε στον ημιτελικό. Αυτό ήταν ο τελικός. Από εκεί μετά δεν υπάρχει τελικός, δεν υπάρχει κύπελο. Δώστε το λοιπόν στον Ολυμπιακό, αφού το θέλουν τόσο πολύ, και τελείωσε. Αυτό αξίζουν να παίζουν σε άδεια γήπεδα. Αν νομίζουν αυτοί είναι ευχαριστημένοι που τώρα τα playoff παίζει η ομάδα σε κεκλεισμένων των θυρών και γι' αυτό είναι υπεύθυνος ο Ολυμπιακός, γιατί αν η διαιτησία ήταν σωστή, δεν θα υπήρχε κεκλεισμένων των θυρών σήμερα. Αν νομίζουν ότι ο τελικός που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, εάν γίνει ο τελικός κεκλεισμένων των θυρών, είναι απόλυτη ξεφτύλα για μας για το ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα, να είναι και χωρίς θεατές, δώστε τους λοιπόν το κύπελο να πούμε και να τελειώνει η υπόθεση. Μάλιστα. Αυτό το κύπελο αξίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία λοιπόν τα είπε ο Σαββίδης. Επίσης ταυτίστηκε και με το άλλο. Είπε, φυσικά αν με ρωτάτε με ποιον θα είμαι στο τελικό, εγώ αφού είμαι Λυσανίδης, νομίζω ότι ο Δημήτρης τον είπε κιόλας, νομίζει ότι θέλει να πάει και νομίζω ότι μπορεί να το πάρει, ας πάει. Είπε να μην κατέβει. Δεν μπορώ να το επιβάλλω, εγώ λέει κάτι, ναι. Αλλά η άποψή μου ήταν να μην πάει. Κατέβει να μην στο πάει. Τελικό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε, λέει, αυτό το, την κάθαρση δηλαδή και το αυτό. Ναι. Λοιπόν, τώρα άμα νομίζω ότι πρέπει να πάει και να το πάρει, δεν του το επιβάλλω. Εγώ ό,τι θέλει μπορεί να κάνει ο καθένας. Και από εκεί μετά, στο τελικό, λέει, θα είμαι με την ΑΕΚ. Πολύ ωραία. Έχουμε διάλειμμα για 12.30. Όχι, πάμε στις μία. Οπότε πάμε στην ΑΕΚ, θα πούμε δύο κουβέντες με τους φίλους μας, ο ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Λοιπόν, να το κλείσω λίγο για τον ΠΑΟΚ. Κλείστε και μετά εγώ θα ξεκινήσω για ΑΕΚ. Λέγεσαι. Ναι. Κοίταξε να δεις. Οπότε λοιπόν, μου άρεσαν πολύ αυτές οι δηλώσεις του Σαββίδη, γιατί πιστεύω ότι εκφράζουν απόλυτα εμένα και όλους τους υγιούς φιλάθλους του ελληνικού, του ποδοσφαίρου γενικότερα δηλαδή, και του ελληνικού πρωταθλήματος των ομάδων ή των οπαδών, αν θέλεις, της χώρας. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, αυτό αν θέλετε να πάμε μπροστά το ποδόσφαιρο, γιατί θα πατώσει πλέον αν συνεχίσει αυτό το πράγμα, πρέπει πλέον όλοι να σοβαρευτούν, γιατί από ό,τι ακούω και απ' έξω, τις πιο σοβαρές προτάσεις για την ΕΠΟ αν θέλεις, για γενικά αν θέλεις, τις κάνει ο Σαββίδης. Λοιπόν, όσον αφορά για την ΑΕΚ πριν αρχίσει εσύ, θέλω να πω ότι λυπάμαι για τις δηλώσεις του Μανουλά. Όχι, ήταν πολύ. Και τον άκουσα να στείλω χαιρετίσματα στο Γιάννη Χιλιτίδη από τον Γιώργο τον Καμπερίδη, τον coach. Ναι. Δεν το γνωρίζει, λέει, αλλά σαν ακροατής και τα λοιπά, επειδή ναι. Το βράδυ αργεί ο Γιώργος να κοιμηθεί και ακούει. Είναι φαν ο προπονητής. Ναι. Χαιρετίσματα και ο Γιάννης ο Γελιτίδης, φιλιά στην Κατερίνη. Σε όλο τον κόσμο εκεί. Χίλια ευχαριστούμε εκεί πέρα. Περάσαμε πολύ ωραία. Έκανα και λίγο την καζούρα εκεί στους φίλους μου του Αξίδες. Μου τη λέγανε στο ημίχρονο, στο 0-1. Λέω, μη φύγετε μετά. Σε κάποια βάση, λέω, το μαγαζί εκεί του Βασίλη. Χαιρετίσματα του Βασίλη, του φίλου μας εκεί πέρα. Λέω, κλείδωσε τις πόρτες να μην φύγουν γιατί τους θέλω. Τους θέλω γιατί θα ψάχνουν να φύγουν μετά. Πήραμε και τον γιατρό τον Πανιώτη εκεί πέρα. Από τον κόλο σου καλά πάει. Ο καλά είμαστε, να είναι καλά ο γιατρό. Ναι. Τότε είχα τα προβλήματα. Τι είχε στο πισινό σου, τι είχε πάει. Είχα το ισχύο. Α, ισχύο ήταν, ναι. Δεν μπορούσα να σηκωθώ. Μια μέρα τον πήρα τηλέφωνο. Ναι. Είπα ναι. Θα τον πάρω, δεν τον έπαιρνα. Πονούσα πολύ, ξέρω εγώ. Λίγο με ηρεμούσε, έβαλα αυτά τα θερμά από τα λεφτά. Τη ηλικία. Είμαστε σε μικρή ηλικία, εμεί δεν είναι τη ηλικία αυτή. Ναι, λοιπόν, κάποια στιγμή πονούσα, λέω αύριο αν πονάω θα τον πάρω. Την άλλη μέρα πάλι πονούσα, δεν τον έπαιρνα. Μετά λέω, ακόμα και σήμερα θα κάνω υπομονή. Συνήθως πονάς όταν τον παίρνεις. Ναι. Εσύ πονούσες όταν δεν τον έπαιρνες. Ναι, ναι. Το γιατρό τηλέφωνο. Βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή βέβαια. Λοιπόν του λέω, να πούμε, του παίρνω τηλέφωνο, του λέω, ναι. Γιατρέ, θα έρθω. Ναι. Με λέει, έλα, δεν μπορώ να σηκωθώ, του λέω, να πούμε, ακούς. Ναι, ναι, μεγάλο. Να είναι καλά, λοιπόν, ο γιατρός, πήγα εκεί πέρα. Ωραίος. Τι να πούμε τώρα, ό,τι να πούμε. Είναι, και τώρα θα πω και κάποιο άλλο άτομο της οικογένειας, ας πούμε. Γιατί έχει θέμα αυγενικό. Είναι και στα αυγενικά φανταστικός εκεί πέρα. Μου έχει πει κι άλλο φίλο μου που πήγε εκεί πέρα να πούμε στον γιατρό. Είναι καταπληκτικό να πάτε να τον γνωρίσετε από κοντά, παιδιά. Σε χαιρετίσματα και πολύ καλό τον Γιακουμίδη, τον φυσιοθεραπευτή μα. Χαιρετίσματα φυσικά στον Γιώργο τον Γιακουμίδη. Θα πάμε να τον δούμε. Μου αρέσει, λέει, πολύ ο Τζόρταν και τα λοιπά. Χαιρετίσματα, Γιώργο. Μεσημέρι δεν προλαβαίνει γιατί δουλεύει. Οπότε αγαπά, Γιώργο, εδώ σε εντολή δώρα. Αυτό που οπότε θέλει. Μετά τι επεμβάσει και μετά από αυτέ τι αποκαταστάσει φοβερέ. Το βράδυ ακούσε. Πάμε το βράδυ. Πάμε ένα βράδυ. Βράδυ. Ναι. Πάμε στο γουζάκι εκεί να πιούμε κανένα αυτό. Φυσικά θα πάμε. Θα μας παχύνουν πάλι αυτοί, να ξέρεις. Δεν πειράζει. Μια ο Καμπερίδης, μια ο γιατρός ο Μπανιώτης. Την άλλη να πούμε
ο Γιακουμίδης ο Γιώργος. Μια χαρά είναι. Είναι αυτοί, άμα κάτσουν δεν σηκώνονται. Είναι γερά, παιδιά. Γερά σαγόνια είναι, ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πολύ θα βγούμε στην παραλία, πρόσεχε, ναι. Γιατί, εντάξει, εμείς δεν έχουμε θέμα με την παραλία. Εσύ δεν έχεις. Καλά είμαστε. Εμείς θα είμαστε μέσα στη θάλασσα. Ναι, γιατί αυτές οι, αυτά τα πλαϊνά υπόνοι που βγαίνουν είναι και από το βάρος, να ξέρεις. Εντάξει, κοίταξε, είναι γεγονός ότι πρέπει να χάσει. Το πρώτο βάρος. Πράγμα που σε λένε βρωμόγια είναι να χάσει βάρος. Κιλά. Βέβαια. Μπράβο, ρε μεγάλη αυτή μας, είπες χάσει κιλά. Ναι. Ναι. Το θέμα είναι πώς μπορείς να χάσει τα κιλά. Πώς, για εκείνη είναι η τέχνη του γιατρού. Το κόλπο, λοιπόν. Ναι. Η τέχνη του γιατρού. Αν λοιπόν, πηγαίνει τη μια στον Κιλκί, στην άλλη, στην Κατερίνη, στην άλλη, στην Τερεμαίδα, δεν μπορεί να χάσει κιλά. Εντάξει, δεν μπορεί να χάσει κιλά. Άμα κάνει λίγο αυτά που σου λέει ο μεσογιατρός, θα τα χάσει τα κιλά. Δεν είναι τίποτα. Θα σου δώσω μια συμβουλή. Πες μου. Και αν κάνει ατασταλία διατροφική, κάντιν, αλλά σήκω από το τραπέζι πειρασμένο. Δηλαδή, πες ότι τρως, ας πούμε, κάτι το οποίο δεν είναι υγιεινό, αλλά είναι νόστιμο. Ναι. Φάτο. Ή πιες κάτι το οποίο, ας πούμε ένα αναψυκτικό, πιες μισό. Ναι. Δηλαδή, κάντινα, αλλά κάτι με ταπεινότητα την ατασταλία. Η δική μου άποψη, ας πούμε. Κοίταξε, είναι ο οργανισμός. Με ταπεινότητα, ναι. Ο οργανισμός που μεταβάλλεται. Δηλαδή, έχει. Για δώσ' τα φώτα σου, Ρετζόκα. Πώς μεταβάλλεται, δηλαδή, για πες μας. Λέει, άλλαξε ο μεταβολισμός μου, λέει. Ναι, τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, τώρα εσύ κοιμάσαι, ρε παιδί μου, το βράδυ 2,5 ώρα. Κοιμάμαι. Και ξυπνάς το πρωί. 11. Ωραία. Λοιπόν, αν σε τραβήξω μαζί μου καμιά εβδομάδα στα ξενύχια. Εσύ εμένα. Ναι, ναι, ναι. Και πας στο σπίτι 10 ώρα το πρωί να κοιμηθείς 9. Μετά θα σε κάνα 2 μήνες ζαλισμένος. Ναι. Δεν θα μπορείς να συνέλθεις. Ναι. Είναι ο μεταβολισμός λοιπόν που αλλάζει. Ναι. Έχει συνηθίσει σε αυτό το. Α, είναι η μεταβολή δηλαδή. Μεταβολή. Ναι. Έτσι είναι, πιστεύω, και το φαγητό. Δηλαδή πώς είναι. Δηλαδή θα τρως μερικές ώρες πριν κοιμηθείς. Δεν μπορείς τώρα. Ναι. Εμείς κάνουμε το εξής. Τώρα εμείς που κοιμόμαστε 3 ώρα το πρωί, τι ώρα να φάμε. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς πάμε στο σπίτι αργά το βράδυ. Όλη μέρα είμαστε νηστικοί. Πάμε αργά το βράδυ στο σπίτι. Εσύ πας το βράδυ και ανοίγεις το ψυγείο. Ανοίγουμε το ψυγείο. Αυτό 3 ώρα και 4 και 5 το πρωί. Ναι. Πίνουμε και κάνα τσίπουρο, τρώμε και τι ξέρω εγώ και μετά κοιμάσαι. Μπορείς να πεις 3 ώρα το πρωί στο σπίτι τσίπουρο. Ναι, για να κοιμηθώ πιο εύκολα, πιο χαλαρά. Κάνω ένα τσίπουρο, ρε φίλε. Κάσε τώρα. Δηλαδή όταν κοιμάσαι δεν είναι βαρύ το στομάχι σου κινδυνό. Όχι, τρως ελαφριά. Α, τρως ελαφριά. Ναι. Μπίνε λίγια που λέμε. Μπίνε λίγια. Με ζεδάκια τον Ατάλο, αλλά με τίγεται πίνοντας το τσίπουρο ανοίγει η όρεξη. Ξανά μάνα τρως. Θες να φας. Ναι. Τρώγοντας θέλεις να πιεις, ναι. Οπότε τρως και πίνεις. Και. Και είναι οι ώρες τέτοιες που αυτά τα κιλά μένουν, ρε φίλε. Βάζεις κιλά. Ενώ σου λέει ο γιατρός, τουλάχιστον 3 ώρες πριν κοιμηθείς, μην τρως. Δηλαδή τελευταίο γιατρό. Ενώ Γιάννη, ακού το άλλο. Είχα πάει Γερμανία διακοπές, Πάσχα. Και μου λέει ο Τερλίκας, ο Γιώργος, ο οποίος είναι φίλος, έχει την καραμελίτσα. Δεν λέει, μη φοβάσαι, λέει. Το πρωί μπορεί να τρώμε σαν αρκούδες. Λέω, εντάξει, ρε Γιώργο, δεν παχαίνουν. Είχε ένα πρωινό εκεί, φάε, λέω, ό,τι θες. Λουκάνικα, μέλια, μαρμελάδες, αυτά, ιστορίες, κόλπα. Τρως, βουτήρατα, αυτά κτλ. Λέω, θα τρώω, θα το κάνω το αυτό. Και το βράδυ δεν έτρωγα. Σαν γουρούνι γύρισα. Φου έτρωγα το πρωί σαν το βόδι, τι πάρα από το πρωί να δεν πιάνε. Και τι φαγητά τρως. Πρόσεξε. Πώς. Τι φαγητά τρως. Ναι. Αν τρως ζυμαρικά, αν τρως ξέρω εγώ αυτά, ναι. Αυτά που παχαίνουνε. Ναι. Μια φορά να τα τρως την ημέρα, άμα τρως να πούμε πολύ. Εσύ, ναι. Παχαίνεις. Τον Καμπερίνη, τον είδες στη γομάρη. Είναι παλίκαρος. Πώς είναι ευσυγκίνητος αυτός ο άνθρωπος. Άσε τώρα. Είχε κόψει στα δύο ένα υπόπτη μια φορά. Ακούς. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι παλιά. Παρακαλώ τον Γιάννη τον Χιλιτή, το φίλο μου, αν τελειώσεις, λέω, όταν, αν μπορεί να μου βάλει το μανούλα μου, Τερζή, έχει αυτό το Τερζή τέτοιο τραγούδι, ναι. Ό,τι πίσκο, ο Γιάννης εδώ είναι αγέροχος. Σοκράτη, χαιρετίσματα, σε πήρα κοιμό σου, να δεν πειράζει. Ποιος είναι ο Σοκράτης? Ένας φίλος μας εκεί του. Ποιος? Από που πήραμε το μπαλιότι. Θέλω να κολλήσω λίγο τους αεξίδες. Yeah. Λοιπόν. Όχι, ήθελα να πω για το Μανουλάκη, συνέχισε. Ναι, ότι λέει, ρε παιδί. Το Μανουλάκη. Το Στέλιο, το προπονητή της ΑΕΚ. Μου λέει. Σεντερμπακάρα. Δεν το συζητάμε. Ναι. Δεν το συζητάμε. Τι είπε ο Στελάρας, τι είπε. Σεντερμπακάρα. Ότι. Νομίζω ότι παίξαμε καλά, λέει. Ναι. Και λέω, ρε, εσύ με Στέλιο, κάτσε καλά τώρα. Δηλαδή, εγώ πάλι πώς νομίζω ότι δεν έπαιξε, ναι, καθόλου τίποτα. Λες, πρόσεξε. Ξεβρακώθηκε ο Μελισανίδης. Και ξέρω ότι μας ακούει τώρα και ο φίλος μας, ο λογιστής, ο ΑΕΚΣΗ, ο φίλος μας, ναι. Και στεναγοριέται. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Ξεβρακώθηκε η ΑΕΚ και ο Μπογκέτ παίρνει πόντους. Αυτό το υλικό, με αυτό το υλικό, κατόρθωνε τσούκου τσούκου μούκου μούκου να τη βγάλει την ΑΕΚ δεύτερη. Είναι, ναι, είναι μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη μαγιά του Μελισανίδη και του Μπογκέτ. Του Μπογκέτ. Και του Μελισανίδη. Του Μελισανίδη δεν είναι. Ο Μπογκέτ τον κάλυψε το Μελισανίδη, γιατί θα βγαίνει τέταρτος ο Μελισανίδη. Πάλι τέταρτος θα βγει. Θα βγαίνει τέταρτος. Λέω εγώ. Στα play-off. Και έρχεται λοιπόν ο Μανολάς. Ο Μανολάς είναι την ΚΑΠΑ 20 και τα λοιπά. Δεν είναι τόσο προπονητής όσο είναι ο Μπογκέτ. Και έρχεται η ΑΕΚ και μου θυμίζει την ΑΕΚ του Δέλα στο 2-1 του πρώτου γύρου. Που ήταν για 7 γκολ
Τώρα βέβαια δεν ήταν ο ΠΑΟΚ τόσο καλός. Ήταν για να έχει τόσο μεγάλη διαφορά, εντάξει. Μην ξεχνάς και την απραξία ενός μήνους και παραπάνω. Ναι. Θέλατε λοιπόν εσείς οι αεξίδες με το Τσιμπούρ γέρο. Έχει τελειώσει ο Τσιμπούρ. Ο Τσιμπούρ είναι πλέον παλέμαχος. Και παλιό χαρακτήρα να τα κάνει γυάλα και μέσα. Είναι μάγκας είναι. Τι μάγκας. Όπως είναι ο Γκαρσία. Όχι, παλιό χαρακτήρα. Γιατί είναι ένα παλιό χαρακτήρα. Τώρα με το καλά. Όχι, δεν στο καλά. Ο Γκαρσία, γιατί όταν πλακωνόταν ήταν άντρα. Το βλέπεις εσύ. Ο Γκαρσία στα καλά καθόμενα δεν πλακωνόταν. Κάτι θα έγινε. Πώς. Γι' αυτό δεν το έκανε κανεί τίποτα. Πλακώθηκε. Ναι, γιατί τώρα δεν τον κάνανε. Δηλαδή. Κάτσε ρε φίλε, όλοι πλακώνονται. Ναι. Άλλο πλακώνονται γιατί, λέει, γιατί με κοιτάει έτσι στραβά. Ναι. Πάει τον βρίζει να πούμε, τον κουμπανάει. Ναι. Γιατί τον κοιτάει στραβά. Μάλιστα. Και άλλο τον βρίζει ο άλλο από απέναντι, τον κάνει υπομονή, τον ξαναβρίζει, τον κάνει υπομονή και μετά πλακώνεται. Ποιο είναι ο μάγκα. Ο Τσιμπούρ και ο Γκαρσία είναι μάγκες. Ο Τσιμπούρ είναι παλιό χαρακτήρα. Ενώ ο Γκαρσία είναι καλό. Όπως είναι όλοι αυτοί από εκεί κάτω. Όχι, ρε, εσύ. Δεν κάνω ξεχωρίζω. Οι Αλγερινοί είναι παλιό χαρακτήρα. Ναι, όλοι εκεί. Ενώ οι Έλληνες είναι καλοί άνθρωποι. Οι Μαροκινοί, οι Αλγερινοί, όλοι αυτοί το έχουν στο DNA του αυτό το πράγμα. Μαγιά φορτωμένη. Όλου όσου έχουν παίξει ποδοσφαιριστέ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όλοι έχουν κάνει επεισόδια. Λοιπόν, είναι το στυλ του, είναι το χαρακτήρα του αυτό. Λοιπόν, ο Τσιμπούρ τελείωσε. Είναι μεγάλο σε ηλικία. Εγώ τον γούσταρα σαν ποδοσφαιριστή. Τώρα εγώ τον γούσταρα. Ωραίο. Και μεγάλο ύτερο χώρο έπαιρνε και σκοράριζε και κεφάλι και κάτω και χαμηλά. Τέλειωσε το παιδί βιολογικά. Πάει. Δεν μπορεί δηλαδή του χρόνου να πει ο Μελισανίδης, Τσιμπούρ κατέβα, κάνουμε προετοιμασία να πάρουμε να χτυπήσουμε τον Μαρινάκη και ξέρω εγώ τον Σαββίδη. Δεν μπορεί. Ο Δε Αραβίδης είναι ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο για μένα είναι άξιο θαυμασμού γιατί με μέτρια προσόντα, με το πάθο του. Με τη μέτρια τεχνική του, την ταχύτητά του κτλ. Αλλά πάρα πολύ πάθος, κατόρθωσε και επιβίωσε σε ένα ελληνικό ποδόσφαιρο και έκανε μια καριέρα για μένα αξιολάτρευτη. Με αυτό το ταλέντο που έχει, το μικρό. Ωραία. Mm. Εγώ τον παραδέχομαι. Βγάζει πάθος, βγάζει αίμα, βγάζει ταχύτητα, βγάζει ό,τι μπορεί, δίνει το παιδί. Και αυτός όμως δείχνει ότι έχουν περάσει τα χρόνια και μέτριος είναι και εξτρέμ δεν μπορεί να βγει επάνω στον κίτσιο να τον φάει εύκολα. Και από την άλλη μεριά και να χωθεί στα center back δεν είναι για την ΑΕΚ αυτό που λέμε ρε παιδί μου θα στηριχτώ απάνως δύο το κρατούμενα τρίτο το κρατούμενο έλειπε ο Μάνταλος σήμερα μέτριος και αυτός για μένα και έπαιξε ο Βάρκας ο οποίος ήταν ανύπαρκτος τον έβγαλε και έβαλε τον Κορδέρο και ένας Μπαρμπόσα δεξιά ο οποίος ένα Λέοβας δεν μπορούσε να τον κάνει μια κούρσα δηλαδή μια ΑΕΚ η οποία αν εξαιρέσεις το Γιώχασον και το Σιμόες που εντάξει, δεν τρελαινόμαστε. Ένα καλό μπακ δεξί τον Γκάλο. Ο Κολοβέτσος με τον Άρθρο, μέτρια πράγματα. Ένας καλός Διντάκ, ένας ψιλοκαλός Μπαρόχα. Δεν βγαίνεις ρε αεξί που θες να παίξεις και μπάλα και θέαμα και να ανοιχτείς και να παίξεις και κατοχή μπάλας. Δεν βγαίνεις του χρόνου με αυτούς. Και από ό,τι φαίνεται ο Μελισάν δεν πρόκειται να ξανοιχτεί το πέλαγο. Θα ρίξει. Θέλω να πω ότι αν ήταν προπονητής, θεωρητικά το λέμε, ο Βρικόλακας, ο Γιέτ, πιθανότατα το μάτς σήμερα να μην έλεγε άσος, όχι γιατί η ΑΕΚ θα ήταν ποιοτικότερη, αλλά μπορεί η ΑΕΚ να ήταν πολύ σφιχτή, μπορεί στο 1-0 που προηγήθηκε η ΑΕΚ να πετούσε τρίτο σέντερ μπακ τον Τζανετόπουλο και να έβγαζε, ξέρω εγώ για παράδειγμα, τον Βάργκας. Να έβαζε, ξέρω εγώ, τον Μπαρμπόσα δίπλα στον Τσιμπούρ, δεύτερο φόρ και πιο πίσω να κινείται ο Αραβίδης και να έκανε το 5-3-2, το 5-4-1 και άντε το πολύ πολύ να έβγαινε 1-1. Δεν θα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ τόσο εύκολα. Θα την έβγαζε για την επιθέση, θα χτυπούσε εκεί που ο ΠΑΟΚ προέχει προβληματική άμυνα δεξιά στα στόπερ, δεξιά στον, πώς το λένε, στον Κίτσου και στον Μαλεζά στην ταχύτητα σε αυτό το ματς και θα είχαμε θέματα. Άρα λοιπόν, αεξί, κάτσε τώρα εσύ, κάνε το χατήρι στο Μελισανίδη, φάει τη διάρα να πούμε. Φάει τη διάρα με γκολ ψιλοκάλπικο να πούμε. Το γκολ που βάζει ψιλοκάλπικο. Εντάξει, πολλά φωνάξει για τον πέναλτι γιατί δεν σου δίνει ένα πέναλτι. Στο πρώτο τέταρτο 100-0 υπέρ του ΠΑΟΚ, φίλο διοδιαιτή. Εντάξει. Τι χαρά. Κάτσε καλά. Πού ήταν 100-0. Δεν δίνει τον πέναλτι στην ΑΕΚ. Δεν δίνει κάρτα στο Μαλέζα. Δεν δίνει κάρτα στον Κίτσιου. Δεν δίνει πέναλτι στην ΑΕΚ. Τραβάει ο Τζαβέλα στο Τσιμπούρ. Μπέναν στο 15. Είναι αντρικό άθλημα. Άσε την αντρικό άθλημα, μόνο και ο Τσιμπούρ άντρα είναι. Σοβαρά, μιλάω. Και μετά βάζει το κάλπικο η ΑΕΚ. Το βάζει το κάλπικο, εντάξει, τον κάνει φάουλ όντω. Τσιμπούρ, γιατί δεν πήρε κάρτα όταν έριξε την κεφαλιά στο Τσιμπούρ. Λάρε Τσιμπούρ, το Τσιμπούρ, το έριξε. Λοιπόν, εντάξει, έτσι κι αλλιώ σύμμαχοι είστε. Εσεί βρείτε τα μεταξύ σα, φίλοι είστε.
θα την έπω, θα την έχετε μαζί. Αυτό, θα ναι, την αυτό είναι. Εγώ το ξέρω αυτό το έργο. Εγώ το ξέρω αυτό το έργο. Τι ξέρεις αυτό το έργο. Ότι θα τον πάω λίγο, θα τον κυνηγήσω στη διαιτησία. Ναι, ναι. Και λοιπόν, στο διατάφτα ήταν τον γκολ. Μέτρησε τον γκολ. Μέτρησε τον γκολ. Φυσικά. Τον πέναντι έτρεπε το τον Τζαβέλα πάνω στον αυτό. Αν τα πιάσουμε ένα-ένα. Εντάξει. Δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα η διαιτησία. Δεν μπορεί να φωνάζει Άικ. Καλά, σε γενική εικόνα δεν επηρεάζει. Γενική εικόνα, ένα μέτριο διαιτητή. Εντάξει, δεν έχουμε και απαιτήσει μεγαλύτερε. Εντάξει. Στον πειθαρχικό τώρα. Πολύ τσαμπουκαρίδα. Παρά το γεγονός ότι είναι φιλικά σωματεία το ένα μετάλλο, είδα τσαμπουκά. Κοίταξε, αυτό μου άρεσε. Εγώ να πω δηλαδή, θα καιρό να δω ποδοσφαιριστές σε συγκρούσεις. Εγώ να πω ένα πράγμα για τους φίλους τους αεξίδες που ακούνε και είναι χιλιάδες, ας πούμε, παντού. Να πω το εξής, ότι ο Μελισανίδης το καλοκαίρι όντως θα βάλει λεφτά. Ποιος το έπεσε αυτό. Το γνωρίζω εγώ αυτό το πράγμα. Το ξέρεις, μίλησες μαζί του σαν τον κόκκινο και εσύ. Όχι, εγώ δεν είμαι. Εγώ άμα πω κάτι, ξέρεις. Ξέρω, είσαι λίγα 100 έτσι, γι' αυτό σε ρωτώ. Το καλοκαίρι λοιπόν, επειδή θα είναι πολύ θερμό καλοκαίρι από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, καταρχήν είπαμε, το έχουμε πει επανειλημμένως, ότι από τον Ιούνιο υπάρχει γενική συνέλευση στην ΕΠΟ. Εκεί θα φανούν τα κουκιά του καθένος, θα δουν τι γίνεται με την ΕΠΟ. Λοιπόν, και όπως το καράβι θα πηγαίνει να βουλιάζει το προηγούμενο, θα δουν λοιπόν ότι θα έρθουν αυτοί οι επόμενοι. Είναι δεδομένο ότι θα ρίξουν και λεφτά πλέον να κάνουν και ομάδες εισάξιες και καλύτερες του Ολυμπιακού. Γιατί εντάξει, μπορεί να λέμε και να κάνουμε, αλλά σε πολλά σημεία ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Τι να κάνουμε τώρα. Nice. Λοιπόν, και θα ρίξει λεφτά το καλοκαίρι ο Μελισανίδης, όπως θα ρίξει και ο Σαββίδης, για να κάνουν καλύτερες ομάδες, να περπατήσουν λοιπόν για το πρωτάθλημα του χρόνου. Άντε να δούμε. Και θεωρώ πολύ μεγάλη μαγκιά του Μελισανίδη με τέτοιο υλικό να τερματίσει δεύτερο στην κανονική. Βέβαια, τον βοήθησε και ο Πάουξ αυτό το κομμάτι, γιατί είχε τα προβλήματά του. Καταλάβατε τώρα, εξίδες. Είχε τα προβλήματα του. Το υλικό σας που είναι μέτριο, ναι, μέτριο και ξεγυμνώθηκε με το Μανολά. Μετριότατο. Και σας κράταγε ο. Εάν έπαιζε σήμερα ο Μάκ. Και όχι παίζει σφιχτά και όχι παίζει τρίτο στόπερ. Παίξε ζώνη ρε τα στημένα και ζώνη. Εγώ... Και να είναι ο Μπάκο ο αριστερός στην Αγία Βαρβάρα και να το κάνω Μιστακίδης γκολ εκεί σε ευθεία. Κωστή, να τον πω άλλη μια φορά γιατί για όσους ανοίξαν τώρα το ραδιόφωνο. Ναι, καταρχήν. 9.55 κενό τα μηνύματά σας στο 54.340. Να πω το εξής, ότι για άλλη μια φορά σήμερα, εάν είχε ο ΠΑΟΚ στη θέση του Ζάιρο τον ΜΑΚ και είχε η Τούμπα ήταν ανοιχτή και είχε 15 ή 20 χιλιάδες κόσμο, το σκορ θα είχε ξεφύγει πολύ περισσότερο. Η ποιότητα μπροστά φαινότανε. Πιάνανε την μπάλα λοιπόν με δύο φορές. Πολύ γρήγορη μπροστά ομάδα ο ΠΑΟΚ. Κάτσε να μας πει δύο λόγια ο γιατρός από τη Βιέννη. Θέλει να επέμβει, να πούμε. Ο γιατρός, ο φίλος μας. Ναι. Έχουμε καλή σχέση με τους γιατρούς, πρέπει να τους προσέχουμε. Έλα, γιατρέ μου. Και με όλο τον κόσμο. Καλησπέρα, παιδιά, και συγγνώμη που σας το χαλάω, αλλά μετά τις μία δικές σας, 12 δικές μου, δεν θα μπορώ. Ναι. Ναι. Μια μικρή ερώτηση στο φίλο μου τον Ιορδάνη που έχω να τον ακούσω και καιρό. Γεια σου, γιατρέ. Δεν μου Ιορδάνη. Ας υποθέσουμε ότι η ημιτελική ήταν Ολυμπιακός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Και έχανε η ΑΕΚ έτσι όπως έχασε ο ΠΑΟΚ. Κάτσε λίγο, πέστα λίγο πιο αργά. Να κατέβαινε στο τελικό ήλιο. Δεν το κατάλαβα, ξανά λίγο. Ήταν Ολυμπιακό. Έπαιζε ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Ήταν ΠΑΟΚ Ατρόμητος ένα ημιτελικό και πέρναγες. Και όλος ήταν Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ αποκλειόταν όπως αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό. Εσύ σαν ΠΑΟΚ που έχεις προκριθεί από τον Ατρόμητο. Θα κατέβαινε στο τελικό ήλιο. Θέλεις να μου πεις εσύ τα καλά και τα συμφέροντα τώρα. Με βόλευε να κατέβω. Εγώ θα σου απαντήσω το εξής. Το ξέρω. Σου έκανε ωραία ερώτηση. Κοίταξε τότε άμα. Κάτσε ρε γιατρέ, τώρα είσαι και γιατρός. Τώρα. Γιατρός τι. Λοιπόν, γιατρός, αλλά μου φαίνεται θα πας σε γιατρό εσύ τώρα. Όχι, γιατί. Γιατί, κοίταξε να δεις τώρα. Μου κάνεις την ερώτηση και τοποθετείσαι και απαντάς εσύ 100%. Απαντήσω εγώ. Πες τα δικά σου. Λοιπόν, άκου να δεις. Εάν θέλουμε, βάσει τα καλά και τα συμφέροντα που λέμε, θα κατέβαινε η ομάδα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που πάει να ξεκινήσει αυτή η κάθαρση που λέμε πλέον στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να κατέβει η ομάδα. Κατάλαβες. Εγώ σε ρώτησα κάτι άλλο. Ναι. Θα κατέβαινε ο ΠΑΟΚ ή όχι. Δεν είμαι πρόεδρος, ούτε φίλος με τον ΠΑΟΚ. Εσύ θα τον κατέβαζες. Εγώ δεν θα τον κατέβαζα. Ο ΠΑΟΚ, να σου πω κάτι, το κύπελο δεν ήταν δικό του. Το διεκδικεί. Κάθε χρόνο το διεκδικεί. Δεν το παίρνει για να το χάσει. Πάντα δεν το παίρνει για να το χάσει. Άλλος έχει το πρόβλημα. Ούτε το πρωτάθλημα το παίρνει. Κάτσε να σου πω λίγο. Τώρα με την ευκαιρία να πω και σε κάτι δικούς μου ΠΑΟΚΣ που ακούνε. Μην τρελαίνονται. Το πρωτάθλημα δεν το χάνει ο ΠΑΟΚ. Απλώς δεν το παίρνει. Δεν το παίρνει. Δηλαδή δεν είναι Ολυμπιακός να το παίρνει κάθε χρόνο και να το χάσει. Προσπαθεί να το πάρει. Το διεκδικεί. Υπάρχει διαφορά. Μία ερώτηση. Ξέρεις πόσο θα σε πονέσει αν πάρει η ΑΕΚ το κύπελλο? Καθόλου, έτσι λες εσύ. Έτσι λες εσύ, καθόλου. Εγώ είμαι με την ΑΕΚ. Προσωπικά, εγώ είμαι με την ΑΕΚ. Είναι για το ίδιο. Γιατί πράγμα. Θα τα κάνει, θα τα κάνει 12? Τι να με πονέσει. Δεν το παραδεχόσασταν, δεν ήσασταν με τον Άρη. Κάτσε ρε γιατρέ.
Θα τα κάνει 12. Γιατί. Ναι. Γιατί είναι κάτι το οποίο το κυνηγάς 10 χρόνια και αυτοί ανέβηκαν από τη Β' Εθνική και θα σου πουλάνε και μαγιά για βγάζουν και γλώσσα. Όχι. Και τι δηλαδή, να το πάρει εσύ. Ενώ το πάρω, ενώ ναι. το πάρω εγώ. Δεν με πουλά τρέλαση. Δεν με λε εσύ κάνει ομάδα πρώτα, ε. Δεν με λε. Εγώ δεν θα σου πω καν ομάδα. Γιατί, αυτό δεν με λέτε. Χαίρομαι που δεν κάνει ομάδα. Ναι. Και καλά κάνει και δεν κάνει. Ναι. Έτσι νομίζεις εσύ ότι δεν κάνω ομάδα. 4 χρόνια η ίδια ιστορία είναι ρε. Αυτό λέω και εγώ. Χρόνια ολόκληρα είναι η ίδια ιστορία. Αλλάζει προπονητή το Μάιο και λες από του χρόνου. Ρε φίλε, το Κολοκοτρονίτσι έβαλε στην περιοχή και τη πήρε το κύπελο από τα χέρια μέσα. Και ο κόσμο ο δικό σου έφευγε. Και ο κόσμο ο δικό σου έβγαινε και ο άλλο από τα μεγάφωνα φώναζε. Χειροκροτήστε το διατητή, μη φεύγετε. Φίλε μου, εγώ θα σε ρωτήσω. Εγώ άλλο πράγμα σε ρωτάω. Έχω 42. Να πούμε ότι θα ήταν 32 τα σωστά. Να τα πούμε. Και έχω και 20 κύπελα, ξέρω πώ έχω. Να ήταν σωστά τα 12. Να το πούμε. Εσύ τι πρόοδο είδε στη δικιά σου την ομάδα, ρε φίλε. Αυτό σε ρωτάω. Εμένα τα δικά μου παίζουν τα αυρώματα. Δηλαδή θέλει να μου πει. Στη δικιά σου ομάδα τι πρόοδο έχει δει και 4 χρόνια. Άκου να σου πω εγώ τι πρόοδο έχω. Ωραία. Ας σου απαντήσω λοιπόν. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, πρόοδο σε όλους τους τομείς, το μόνο που έμεινε είναι το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο δεν πέτυχε. Ναι. Μπορείς να μου πεις τώρα στο οικονομικό. Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Νοικοκύρης. Νοικοκύρης, μεγάλο. Υπάρχει καλύτερο πράγμα. Μπορείς να μου πεις στο κοινωνικό. Κανένας. Στο κοινωνικό μπορείς να μου πεις. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Κάτσε, ποιο είναι το κοινωνικό, ρε φίλε. Το κοινωνικό. Είναι πολλά. Οι τσαμπουκάδες και οι τραμπουκισμοί μεταξύ Αριανών, Ηρακλείων, Ερεανών. Άλλο λέω. Τις ομάδες. Άλλο λέω. Δεν καταλαβαίνεις. Άλλο λέω. Είναι αυτό είναι το κοινωνικό. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι. Το οπαδικό είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Μάλιστα. Εγώ λέω το κοινωνικό. Βοηθάει η ομάδα πολλά πράγματα, ρε φίλε. Δεν τα γνωρίζεις. Τι να σου πω. Ρε φίλε, όλες οι ομάδες που έχουν λεφτά βοηθάνε. Νομίζεις. Ο Βαρδινογιάννης, ο καπετάνιος. Το πόσα παιδιά είχε βοηθήσει και πόσους τραυματίες μικρών ομάδων στις γειτονιές εκεί πέρα γύρω από την, πώς θα δεν, από την παλιά τη Λεωφόρο και στην Παιανία είχε στείλει να χειρουργηθούν με δικά του έξοδα, άστο. Δεν μου λες. Η μισή Αθήνα πίνει νερό. Αυτά τα τέσσερα χρόνια λες, έτσι. Όχι, ο καπετάνιος ρώτανε. Όχι, εσύ λες για αυτά τα τέσσερα χρόνια. Που, εγώ σου λέω ότι τέσσερα χρόνια αμυγώς αθλητικά, ποδοσφαιρικά, ένα βήμα μπροστά δεν είχαν. Έτσι λες εσύ. Εσύ κοιτάς το αγωνιστικό, το αγωνιστικό κομμάτι. Αγωνιστικά. Εντάξει. Ένα βήμα μπροστά δεν είχε. Ωραία. Να σε κάνω κι εγώ τώρα ένα άλλο ερώτημα. Άλλη, τώρα. Ό,τι θες. Άσε αυτά τα τέσσερα χρόνια και πάνε απλά τα. Ένα ερώτημα γιατί πρέπει να κλείσω. Ναι. Ένα ερώτημα. Συντομεύστε εδώ να πάρουμε και γραμμές το 90-90 πλέον να προλάβουμε γιατί. Έγινε. Το αναλύσαμε το μάτς, ναι. Τα προηγούμενα από αυτά τα τέσσερα χρόνια, τα προηγούμενα, ξέρω εγώ, τις προηγούμενες δεκαετίες, να μην υπογράψουμε ακριβώς. Τι πρόοδο δηλαδή είχε η ομάδα αγωνιστικά. Πες μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν τότε δεν είχες πρόεδρο το πρόοδο, το δεχόσουν, ποτέ δεν το δέχτηκες. Τότε. Ναι. Πάντα σου φύγει κάποιος άλλος. Και τώρα δεν το δέχεται ο πρόεδρος, ο παδός και τώρα δεν το δέχεται γιατί έχει μεγάλο πρόεδρο. Ναι. Σου λέει εγώ ρε έχουμε φράγκα πρόεδρο. Πρόεδρο. Δεχόσουν ότι δεν έχεις κάνει καμία πρόοδο. Δεν το δεχόσουν. Ούτε τότε φίλε. Εδώ ήμουν και σ' άκουγα. Τι δεν δεχόμουν, ότι έκανα πρόεδρο. Ότι πρόεδρο. Η ομάδα ήταν στάσιμη, έκανε ένα μισό βήμα πίσω, μισό βήμα μπροστά. Ξανά πάει τα ίδια. Τι έκανε, δεύτερη βγήκε η ομάδα. Πρόεδρο, τα ίδια ίσως. Ναι, το πρωτάθλημα το διεκδίκησε το 2010. Τι έκανε δηλαδή. Αυτό δεν έκανε, ναι, έκανε τίποτα. Αυτό για. Είδες εσύ πρόεδρο. Εγώ ρε φίλε δεν έχω δει πρόεδρο. Δεν είδα κι εγώ τι. Στο αγωνιστικό α πούμε έκανε κανένα δύο επιτυχίες. Κέρδισε μέσα στην Τότεναμ, κέρδισε μέσα στο. Τι πήρε την πρόκληση μέσα στην Αθήνα, στην Τουρκία. Ξέρεις ποιος έχει κάνει πρόοδο. Ο μπασκετικός Άρης. Ναι. Καθιερώνει το νούμερο 3. Τι, το 3 αυτό τι είναι δηλαδή. Το 3 τι είναι. Είναι ο πρώτος από τους υπόλοιπους. Γιατί άλλοι και το 3 είναι πρόοδος. Το 3 από τον Άρη που ήταν μεταξύ 5-6 και μια-δύο φορές κόντεψε να πέσει κιόλας. Είναι πρόοδος. Καθιερώνει το τρίτος μεγαλύτερος. Τα ακούσαμε κι αυτό. Ο τρίτος είναι πρόοδος. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Γεια σου γιατρέ μου. Να σε καλά. Γεια σου γιατρέ μου. Μάλιστα. Έλα φίλε. Στον αέρα είσαι φίλε. Πάμε φίλε. Πάμε στον επόμενο. Άντε. Πάρε μπροστά. Κύριε Αρτόπουλε. Τι έγινε ρε φίλε. Για ηρέμησε λίγο με τα πάρε μπροστά. Συγχαρητήρια, κερδίσατε σήμερα, ε. Δεν κερδίσαμε απλά. Τιμωρήσαμε το δυνάστη του ελληνικού μπάσκετ. Τώρα θα σας ρίξει μια σαραντάρα κάτω που θα πάτε, διαφορά. Καλά, εντάξει, τώρα αυτή είναι η ευχή σου, δεν πειράζει. Όχι, ευχή μου δεν. Μακάρι να τον κερδίσετε, δεν είναι ευχή μου. Εσύ πού να δεις τέτοιες χάρες αυτό το άθλημα, δεν μπορεί να. Έχουμε πει. Αυτό το άθλημα είσαι. Ο πρώτος που έφερε ευρωπαϊκό. Είσαι κοπελίτα, είσαι μαθητριούλα. Ο πρώτος που έφερε ευρωπαϊκό είμαι, ρε φίλε. Μαθαίνει. Ευρωπαϊκό έφερε. Κύπελο και το σπάσες, ρε, γιατί δεν ήξερε να το κρατήσει. Ναι. Έχει μεγάλη διαφορά. Ναι.
Και επειδή έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό, τι έγινε. 5 τίτλους έχει όλους. 21 έχω. Μήπως και αυτούς τους πήραμε κι εμείς πέτσι, όμως θα τον Ολυμπιακό. Όχι. Και εσύ τους πήρες κανονικούς. Όχι. Λέω, κάνω μια ερώτηση. Όχι. Τι έγινε, Φαλακροκόρακα. Τι έγινε. Σήμερα βρίσκανε και τον Πεδουλάκη και τους λοιπούς φιλαθλητοάριους. Είναι ουνκ, τελικά δεν μας είπες κύριε Ραμπόπουλε. Και εμένα μου αρέσουν αυτά ρε φίλε. Εγώ θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Να σε κάνω μια ερώτηση ρε Θόδωρε. Γιατί το βρίζατε το Διαμαντίδη? Έτσι γουστάρουν. Όχι, εντάξει. Γιατί ο Διαμαντίδης έκανε χειρονομία. Τι χειρονομία? Έκανε χειρονομία προς τον κόσμο. Τι χειρονομία δηλαδή, όπως? Όταν ο Αμερικάνος εκεί στην προθέρμανση είχε θέμα σε κάποιους από εκεί από τον Άρη, ο Διαμαντίδης, ο οποίος είναι και Ευρωπαίος αρχηγός, έχει διατελέσει και αρχηγός εθνικής ομάδας μπάσκετ. Και είναι τρεις χρονιές ένας από τους καλύτερους παίχτες στην Ευρωλίγκα. Ναι. Θα έπρεπε να είναι πολύ πιο μεθοδικός και ναι, πολύ πιο έξυπνος σε αυτά τα πράγματα. Δεν μου λες. Γιατί να πάει να χωρίσει να κάνει χειρονομία στον κόσμο. Αν δεν ήταν παοξής θα τον βρίζατε. Αν δεν ήταν παοξής θα τον βρίζατε. Ιανός και καλά. Τι με μοιάζει μα θα με είναι παοξής, κύριε φίλε. Όχι, αν ήταν Παναθηναϊκός. Ποιος είπε σε ένα τέτοιος είναι ο Δημητράκης είναι παοξής? Το δήλωσε μόνος του. Εσείς όλοι παοξίδες τους κάνατε. Μόνος του το δήλωσε, ρε. Ρωτήστε τώρα. Να κάνω μια ερώτηση. Όλη η Ελλάδα τα 11 εκατομμύρια μαζί. Ερωτήστε τον αρε φίλε. Αυτό το είπε. Μετανάστες και δεν μαζεύετε είναι όλοι παοκ. Ρώτησε τον αρε φίλε. Έλα ρε, και αυτό το ρώτησε. Δηλαδή το Φώτη που το βρίζαμε σήμερα είναι παοκ κι αυτός. Εσείς τώρα θα τους βρίζετε όλους. Όχι, δεν με απαντάς. Το Φώτσι που το βρίζαμε δεν, σήμερα είναι ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω για το Φώτσι τι ομάδα είναι. Ο Πεδουλάκης μήπως είναι και αυτός ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Α, τώρα να μιλάει τώρα ο ΠΑΟΞΙΣ για ηθική κερκίδας και βρισχές είναι τώρα. Όχι, ρωτάω γιατί ρωτάω εγώ. Εγώ. Έγινε πολιτισμένος τώρα. Έγινε κολεγιόπεδο ΠΑΟΞΙΣ. Εσείς τώρα πάτε στο Μέγαρο και κάνετε γιορτή. Γίνατε κολεγιόπεδο τώρα εσείς. Πάτε με παπιόν και με φράκο μακρύ. Πάνε και κάποιοι και πάλι παραγωγοί του ραδιοφώνου σας εκεί που βρίζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ και βρίζουν τη διοίκηση, αλλά εκείνη την ημέρα τελικά είναι στο Μέγαρο Μουσικής κάτω της πίσω θέσης και βλέπουν τη δεξίωση. Ήτανε καλεσμένοι και αυτοί μάλλον. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Ρε πώς αλλάζουν οι εποχές αυτή την πόλη. Εσείς το ίδιο. Ήτανε που γίναμε εμείς και εσείς οι κακοί φίλαθλοι και εσείς γίνατε να πούμε. Όχι, ερώτηση έκανα ρε φίλε. Τότε βήτα να πούμε. Τι λέρα, ερώτηση, μια ερώτηση ρε φίλε. Άκουσα να σε πω κάτι. Όταν εμείς μάθαμε μπάσκετ σε αυτή τη χώρα, αυτοί όλοι απλώνανε δίχτυα να πούμε εκεί στο Πασαλιμάνι όλοι μαζί. Λοιπόν, όταν αυτός ο κύριος έχει κάνει εις βάρος του Άρη στα παιχνίδια πάλι σειράς τέτοια πριν από χρόνια, απίθανα έργα, όταν ο κύριος Πρετεντέρης πετάει μπουκάλια στους καλαθοσφαιριστές του Άρη και το δείχνει ακόμα και η τηλεόραση εκείνη την εποχή, όταν ο κύριος Παύλος Γιαννακόπουλος γράφει μύθρους εναντίον του Άρη και κάνει πράγματα και θάματα στη Φυσούνα, όταν ο κύριος Δημητράκης Γιαννακόπουλος, αυτό το παιδί που δεν βλέπει μπροστά γιατί ξέρουμε γιατί δεν βλέπει, λοιπόν, έχει κάνει όργια εις βάρος του Άρη σε αποστολές που έχουν πάει εκεί πέρα κάτω, θύχθηκε τώρα ο κύριος Πεδουλάκης, ένας προπονητής που εκτός από το Περιστέρι και από το Παναθηναϊκό που πήρε μια φορά πρωτάθλημα δεν έχει ξαναδεί τη ζωή του τίτλο. Λοιπόν, θύχθηκε ο κύριος Πεδουλάκης. Δεν πειράζει. Να τους πονάει ο μπασκετικός Άρης που δεν έχει αλλάξει ούτε παίχτη ούτε προπονητή, που τους έκανε το 2-2 και θα δούμε αν το Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα μας κερδίσουν. Ρε μακάρι να τους το κερδίσετε. Αλλά... Δεν το παραμύθι, δεν παίζουν οι Αμερικάνοι βλέπω... γιατί βγήκαν έξω βόλτα. Χλωμό το βλέπω τώρα. Ας βάλει και τους Αμερικάνους μέσα. Ας βάλει και τους τρεις Αμερικάνους μέσα. Θα σας κάνουν κάτι. Κάτω... Τα ίδια μας έλεγε στο Ολυμπιακό Στάδιο πριν 1,5 μήνα και έχασε 25 πόντους. Δεν πειράζει. Και τι έγινε, ας χάσω. Και μόνο που τον έκανα 2-2 με φτάνει. Αυτή η ομάδα και στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ, σας έχω πει, είναι η πιο βρώμικη ομάδα, δουλεύει υποχθόνια σε όλα τις αθλήματα. Εσείς την κάνατε παρέα, πήγατε στον τελικό να πούμε με αγκαλιές φιλιά, φάγατε 4 στο καλά, τι να, στον τελικό τι να τώρα κάνει. Τι να κάνει τώρα, ο κοντός τι τώρα, να σε πει, πάρτο, πάρτο να σου πει. Λίγο. Τι να ακούσεις λίγο γιατί το στόμα σας μπορεί. Ο τελικός ήταν ο ημιτελικός, μπερδεύτηκες. Κάνατε παρέα τον άλλον, τον φίλο σας, τον Πότιο, τον Μελισανίδη. Πάρτε τις μπουνιές και τις κλωτσιές με την τούμπα του Περνισάκ τώρα. Ναι. Οι λυκοφιλίες αυτές εσείς θα τις πληρώσετε. Θα κάνουμε εσάς φίλους να πούμε που μας λέτε πρωτάθλημα θέλετε. Εμείς εσάς θέλουμε. Εμείς σας το δηλώνουμε. Εγώ προσωπικά δηλώνω ότι είμαι αντιπαοξής, φοράω παντελόνια. Ενώ οι δικοί μας σας θέλουν. Δεν σας θέλω εγώ εσάς. Ενώ εμείς σας θέλουμε. Δεν θέλω και τους άλλους απέναντι. Αυτούς που το παίζουν αυτοαναρχομόνοι τους.
Αυτοί θα πέσουν από μόνοι τους του χρόνου. Έλα. 23 χρονών ένα παίχτη θα πάρουνε. Όπως κοροϊδεύαν εμάς κάποτε. Θα πάρουνε και 10 δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Αυτοί που δεν παίρνουν δανεικούς. Το Μπουρσανίδη πώς το πήρανε τότε. Δεν παίρνουν δανεικούς από τον Ολυμπιακό αυτοί. Αυτοί δεν τα κάνουνε πλακάκια με τον Ολυμπιακό. Από κάτω το τραπέζι. Αυτοί δεν είναι που φωνάζουν ότι είναι η μόνη ομάδα που μισούν τον Παναθηναϊκό και κυνηγούσαν σε όλα τα παιδιά στο καταστρόφι του Παναθηναϊκού το κερδίσουνε. Τι έγινε τώρα ξαφνικά όλοι. Το παίζουν αυτό αναρχόνομοι, μόνοι τους, οι επαναστάτες. Εσείς και οι απέναντι είστε οι ψευτοεπαναστάτες της πόλης. Ενώ εσείς, Εσείς κυνηγάτε μια στον Ολυμπιακό, ναι. Αλλά είστε 30 βαθμούς από πίσω. Ναι. Σας περνάει και ο Αστέρας Τρίπολης και ο Πανιώνιος. Εσείς ποιο κυνηγάτε. Κανέναν, τον εαυτό μας. Το κουκκινό θέμα με τον εαυτό μας. Εμείς έχουμε προσωπικό θέμα με τον εαυτό μας. Ναι. Εμείς μαλώνουμε με τα εσώψυχά μας. Εγώ τους έχω πάρει χαμπάρι. Εμείς μαλώνουμε με τα εσώψυχά μας. Είστε ανώμαλος λαός. Είμαστε ανώμαλοι φίλε. Και θα σου πω για ποιο λόγο το λέω. Εγώ κανονικά εμένα όπου βρίσκομαι με Αριανούς πρέπει να με δέρνουν. Ξέρεις τι μου λένε. Και δεν σε πειράζει κανένα. Συγχαρητήρια να πτώ που μου λένε. Λέω είστε. Πήγα στην κηδεία του σκορεμένου του Δεμήρη και μου λέει ένας. Αυτό που λέει δεν φοβάσαι που έρχεσαι εδώ. Λέω γιατί ρε φίλε, δεν νιώθω οικία α πούμε κτλ. Περίεργο πράγμα ρε παιδί μου. Δηλαδή, καταλάβεις, είστε ανώμαλος. Συμφωνείς με αυτό που λέω. Συμφωνώ ότι είστε ανώμαλος λαός. Είμαστε ανώμαλοι, εμείς τρεχόμαστε. Καίτε αλλού, χαϊδεύετε αλλού, δεν ξέρω τι. Δεν μπορώ να σας καταλάβω ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, έτσι είμαστε εμείς. Έτσι είμαστε, έτσι γουστάμε, έτσι μας αρέσει. Εντάξει. Δεν θέλουμε μικρό. Άρα κι εγώ έχω περίεργη σχέση μαζί σας και είναι εντάξει, να πούμε δε, εντάξει. Δεν θέλουμε ρε παιδί μου, εμείς τρογόμαστε με τα εσώψυχά μας. Να το. Θα φαγωθούμε τώρα ένα καλοκαίρι. Αν ο δικός σου ο κολλητός ο δημοσιογράφος θέλει να γίνει γραφείο τύπου σου Άρη και έρθει ο Καλαϊτζίδης, ή αν εγώ θέλω να πάω να δουλέψω στον Άρη και θέλω να με τον Καρυπίδη. Ναι, ωραίο. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Είναι άλλη φάρα, άλλη ράτσα. Άλλη κουλτούρα ρε παιδί μου. Δεν μπορείτε να μας πιάσετε εμάς ρε παιδί μου. Πουθενά ούτε αυτό για κάτι. Ξυπνάμε το πρωί και τα βλέπουμε όλα κίτρινα και μέχρι το μεσημέρι τα έχουμε δει πορτοκαλί. Τι να σε κάνουμε τώρα δηλαδή. Φύγε ρε αλήτη, φύγε ρε αλήτη, μεγάλη αλήτη. Φύγε ρε παιδιά του Άρη στο μπάσκετ. Μπράβο. Και μπράβο στο κέρι και στην κυρία Τζόρτια. Μπράβο. Όσο και να τρελαίνεστε με την Τζόρτια, εμείς την γουστάρουμε ρε, έτσι όπως είναι, μας αρέσει. Και αφού είμαι τα μπολτόκιστα εσείς, αγαπάτε τα μπολτόκιστα. Τρέλα βγάζουμε. Τι να σε πω ρε φίλε, παράξενα γούστα. Εγώ απορώ πως ας Λαμάς δεν ήταν Αριανός με τέτοια γούστα. Για την νίκη σας πάντως συγχαρητήρια σου δίνω. Και το καλοκαίρι που θα βάλει 4,5 εκατομμύρια ευρώ στο μπάσκετ, ας έρθουν του χρόνου και οι δυο να με κουνηθούνε. Και οι δυο από εδώ περάσαν δύσκολα. Και ο ένας τιμωρήθηκε δύο φορές. Μακάρι να δώσει ο Θεός να τον τιμωρήσω και το Σάββατο σε 6.000 απόγευμα στην Αθήνα. Και δεν με νοιάζει μετά, χάσω το πρωτάθλημα. Εγώ προσωπικά αυτή την ομάδα όπου τη βρίσκω θέλω να την τελειώνω. Είναι η πιο βρώμικη σε όλα τα αθλήματα στη χώρα. Βάλτε και το να παίξει και εκείνο το, όπως το λένε, το ηχητικό πώς πήγανε στο τελικό του Γουέμπλεϊ. Αγορασμένο το έχουμε βρε Κατερίνα, μη στεναχωριέστε, έτσι δεν λένε. Μην κατηγορείς τους ομοειδιάτες σου. Καληνύχτα. Έλα ρε παιδιά. Μην κατηγορείς τώρα τους ομοειδιάτες σου. Τώρα την πηχούντας. Τώρα σε παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε. Καλημέρα σας. Νάτος. Χάρηκε. Νάτος. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Πρώτον καλημέρα γίγαντα Χιλιτίδη. Γιάννη. Χρόνια σας πολλά. Λοιπόν. Επίσης. Αυτό το aloe vera που διαφημίζεται Κωστή. Το πίνετε ανάλογα με τις οδηγίες που γράφουν. Ναι. Δεν το πίνουμε το μισό μπουκαλάκι ολόκληρο όπως έκανε ο φίλος μου ο Λακατζής πριν κάτι εβδομάδες. Ή πιο ολόκληρο το μπουκάλι σε μια μέρα. Βλέπεις τώρα προηγούμενος, τον άκουσες. Ναι. Όχι, έβγαλε μια. Μ' άρεσε, σήμερα μ' άρεσε πολύ. Ναι, ρε παιδί μου, μαγιά που κάνα 2-2, αλλά η γλωσσίδα την έβγαλε. Δεν θα βγάλει γλωσσίδα, εσύ δεν θα έβγαλε τη γλωσσίδα. Τώρα εντάξει, σίγουρα, αλλά. Εσύ κέρδισε τη Σύρο και έβγαλε γλώσσα. Αυτό κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Τώρα να έρθω και στα δικά σου. Εμένα. Εσύ και αν την πείσαι την aloe vera πώς την πίνεις. Γιώργιο μπορείς να την κατεβάσεις. Από πού και σπούρε 100-0 ο διαιτητής στο πρώτο τέταρτο. Το πρώτο τέταρτο. Οφσάιντ δεν ήταν το πέναλτι. Λοιπόν, το λάθος είναι έχει σηκωμένη. Τι έβλεπες εσύ. Χαρίζει κάρτα στον Κίτσιου στο 13. Βρε άσε που Τζιμπούρ πρέπει να βγει από το 25. 14 Τζαβέλα μπέναλτι στον Τζιμπούρ το πνίγει. Άσε μα τώρα τα δικά στα μάτια μου βλέπουν. Χαρίζει κάρτα στο Μαλεζό στο 15. Άντε τώρα. Γι' αυτό ρε κερατάδες. Ήθελα, χαιρετάτε σε εισαγωγικά. Ναι, βρε, εντάξει. Ήθελα να μου δώσουν. Θέλω μια εκπομπή, ρε, που να δείχνω, ρε παιδί μου, να μπω, έλα εδώ, ρε Μοντέρ. Σπάσεις, δείξε, ρε Μοντέρ, εκεί πέρα, ξέρεις τι θα γίνεται. 1000 άτομα έξω από το στούντιο.
θα δέρνουν, θα κάνουν, θα ράνουν το πρώτο χρόνο, το δεύτερο θα συνηθίζουν. Δεν με δίνουν μια τέτοια εκπομπή να τα σαρώσω όλα, ρε. Οι λίγοι εδώ πέρα, ρε. Δεν δίνουν, ρε. 8 μήνες πήγε ο άνθρωπος και του λέει την Νόβα, τι χρήματα θέλετε. Και η Νόβα 8 μήνες δεν απάντησε. Η Νόβα, ρε. Ποια Νόβα, ρε. Ποια Νόβα, ρε. Λέγε. Πάμε λίγο στα δύο παιχνίδια. Λοιπόν, λεωφορείο ΑΕΚ σήμερα. Λεωφορείο, σαν να είναι περί Καλονί ήταν. Δεν έχει ομάδα. Λεωφορείο και ο Τσιμπούρ άμυνα. Λοιπόν, δυστυχώς είδα και το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο ημίχρονο είδα. Το είδα όλο, Κωστή. Ναι. Εάν ο ΠΑΟΚ παρουσιαστεί σοβαρός όταν θα γίνει το παιχνίδι, γιατί αύριο θα αποφασιστεί πότε θα γίνει η δεύτερη αγωνιστική, δεν χάρη με τηλεοφόρο. Έφαγε κόκκινη ο Κάτσε, να ξέρεις. Το ξέρω, το άκουσα όλα. Ναι. Εκεί πρέπει να ψαχτεί τι ακριβώς έγινε. Άλλωστε το είπε και ο μεγαλομέτοχος. Αν έκανε καμιά χαζομάρα θα αποκλειστεί από όλα τα play-off. Το ανακοίνωσε. Δεν ξέρω να διαβάσετε τις δηλώσεις του. Ποιος μωρέ? Για το Κάτσε. Έλα βρε το Κάτσε τώρα. Έπεσε το ξύλο της Αλεπούς. Το Κάτσε τώρα θα... Δεν ξέρω, αυτός είπε θα ψαχτεί η πόδο και αυτό είναι φυσικά αυτή η συμπεριφορά που του σφυριστού. Αν όντως πήγε και όρμηξε τον παίχτη της ΑΕΚ. Καλά τον έκανε ρε. Σένα, δεν είναι καλά τον έκανε. Στάσου ρε, περίμενε. Περίμενε ένα λεπτό. Πέφτει ξύλο μέσα στην ντούμπα έτσι. Ναι. Δηλαδή άμα τον έδρανε ο Γκαρσία θα ήταν ηρώας, ενώ ο Κάτσε είναι Αλβανός ρε. Δεν τρέπεστε λίγο ρε. Ρε δεν τρέπεστε λίγο ρε. Πως άλλο το ένα άλλο το άλλο ρε. Πέφτει ξύλο ρε. Ρε μπουνιές πέφτουν, κλωτσιές πέφτουν. Τι θα κάνει ο Κάτσε ρε. Και τι έκανε ο Παλαιστής. Γιατί ο Γκαρσία Παλαιστής είναι. Τι είναι ο Γκαρσία ρε. 100 μάτς, 5 διακριθέντας. Τι είναι ο Γκαρσία ρε. Γιατί έγινε ηρώας ο Γκαρσία. Παραμυθατζίδες, παοξίδες τώρα. Άσε με καημένε. Θα μας χαζέψεις τώρα ρε. Εσύ θα με χαζέψετε. Γκαρσία πέρασε 20 ομάδες τώρα. 20 ομάδες πέρασε. Ρεάλ, Μίλανο, Σασούνες, Μοντεβίδε. Γιατί Μοντεβίδια βρε ρατσιστό μουτρα. Βρε ρατσιστό μουτρα. Άιντε βρε τώρα. Βρε ρατσιστό μουτρα. Θα κάνουμε τώρα ίσα και ομίλια. Βρε ρατσιστό μουτρα. Ο ένας ξέρει μπάλα και ο άλλος ακόμα τρέχει να πούμε. Ο Γκαρσία είναι ήρωας που έδινε τον άλλον. Και έδειχνε τα παυτά του, ενώ τον Κάτσε τον τιμωρήσουμε. Όχι, επειδή πλακώθηκε. Να δούμε τι έγινε. Φτούσας, ρε. Τον Γκαρσία τιμωρήθηκε. Φτούσου. Φτούσου. Λοιπόν, τελειώσατε. Φτούσου. Έλα, Κωστή. Εγώ με σένα τα έχω σήμερα. Λοιπόν, σε άκουσα σήμερα το μεσημέρι. Βγάλετε χολή παλικάρια. Βγάλετε χολή και εσύ και κόκκινο. Ρε, από σπού και σπού, ρε, εσύ παλτό. Αυτόν τον παίχτη που ακόμα ούτε καν ανακοινώθηκε από τα site αναφέρεται. Ναι, ναι, παλτό. Ότι εκεί παλτό τον έκανε κι αυτόν. Ποιο τον έφερε, ρε. Από τα site τον διαβάσαμε ότι θα τον πάρουν. Δεν έχει μόνο, ναι. Μόνο που είναι παίχτης ομάδος που έπαιξε τελικό UEFA, ρε φίλε. Δεν τα λες εμένα, πέσα ναι. Πρέπει ναι. Όλοι να είναι του Μπεκής. Του Μπεκής. Σαν αυτά, Τζόρμπαν, άκουσε με τώρα. Παλτό, σαν αυτά τα παλτά που μας έφερε ο Άρνεσεν το καλοκαίρι. Ναι, και λέω εγώ τώρα, ναι. Για κάνετε μια σύγκριση όλες τις μεταγραφές των άλλων των ομάδων, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και πείτε μου ποιος έχει πιο παλτά από παλτά. Πείτε μου, κάντε μου σύγκριση. Ξέρεις τι τύχη είχε τι η ΑΕΚ σήμερα που δεν έπαιζε ο ΜΑΚ, φίλε. Το ξέρω, κοίτα, είναι γρήγορο το και αυτό το διπλανό μου τα ξέρει. Που σήμερα προέβλεψε όταν πάρει ΑΕΚ διπλό. Εγώ πηγαίναμε στην Κατερίνη και του λέω: Παναθηναϊκός χ και ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Ποιος είπε διπλό, ρε, άσχετε. Ένα-ένα είπα. Στο μεσημέρι. Ένα-ένα. Διπλό ο Παναθηναϊκός, διπλό ο ΠΑΟΚ είπες. Όχι, ένα-ένα. Ο Παναθηναϊκός είπε άσο-άσο. Εγώ είπα 1-3 ο Παναθηναϊκός και 1-1 ο ΠΑΟΚ. Αυτό είπα. Ένα-ένα. Ένα-ένα σκόρε. Μπορεί να το είπε αργότερα. Όχι. Ένα-ένα. Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Όλη τη νύχτα τρέχανε και το πρωί του πιάσανε. Πρώτοι είμαστε. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ σου είπα, εάν αυτός ο ΠΑΟΚ φερθεί σοβαρός στην επόμενη αγωνιστική, δεν χάνει. Ήτανε βασικό σήμερα που νίκησε. Μπράβο στα παιδιά που βγάλαν ψυχή, δώσαν ψυχή στο δεύτερο μήχρονο εκεί πέρα. Κυνηγήσαν, πρεσάραν, κάναν, την αφανίσαν την ΑΕΚ. Την αφανίσαν, δεν υπήρχε ΑΕΚ στο γήπεδο. Έχει γρήγορη ομάδα ο ΠΑΟΚ μπροστά, είναι πολύ γρήγορος. Κλείνοντας, θέλω να πω κάτι, πάλι κακό θα γίνω. Άκουσα το μεσημέρι έναν φίλαθλο ενός μιας άλλης ομάδας για κανένα δεκάλεπτο. Γνωρίζει πολύ καλά ο Κώστης ποιος είναι. Δυστυχώς αυτοί και κάτι οι ομοειδιάτες του ζητάνε τον αφανισμό του ΠΑΟΚ. Έχουν τον αφανισμό του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε, πώς θα φέρνει ζωή, αφανίζονται οι ίδιοι τους. Αφανίζονται οι ίδιοι τους. Λυπάμαι αυτό που το λέω. Όποιος κάβει λέει τον Λάκο, στον άλλον πέφτει ίδιος του μέσα. Είναι αυτό αφανισμό. Γίνεται. Ο ΠΑΟΚ αφανίζεται, ρε φίλε. Εδώ αφανιστεί η χώρα όλη, ο ΠΑΟΚ θα μείνει, ρε φίλε. Τι είναι αυτά που λέει. Έτσι παρακαλάνε και τον άκουσα με 10 λεπτά. Εντάξει, βγάζουν κακία. Αν κακία, αφανίζονται οι ίδιοι τους.
Γι' αυτό να ασχοληθούν με τις ομάδες τους, να αφήσουν εμάς αυτό που είναι να κάνουμε, θα το κάνουμε. Εμείς κάναμε την επανάστασή μας. Σήμερα η αιτησία, όλα τα σπόρια τα πήρε ο ΙΑΕ και άστηλε ο Κωστής εκεί πέρα. Όλα τα σπόρια. Ρεσούβαλε το μάνταλο να σε σπάσει τα νεύρα, μετά να σε κάνει 2-1... τη ζημιά και να σου λένε μετά, κοίταξε ο φίλος σου ποιος είναι. Τζόρνταν, μετά το 2-1 μας έβαλε μέσα βύχια. Ναι. Ό,τι έπεφτε κάτω, παίχτη ΙΑΕ το σφύριζε. Out και μπάλα κόρνε λέγωσε. Εμένα θα μου πει το μάνταλο, ρε Γιάννη. Τι ψάχνει το μάνταλο τώρα θα μου. Χάρισε κάρτα στο. Στον Κίτσιου και στον αυτό. Ναι. Άφησε άκυρο γκολ. Προηγήθηκε η ΑΕΚ με άκυρο γκολ. Θέλω να αφιερώσω, κλείνοντας, θέλω το Γιάννη Χιλιτίδη, αν θέλει μου κάνει τη χάρη, να αφιερώσω ένα σποτάκι, ένα τραγουδάκι να μου βάλει για ένα φίλο ΑΕΚΤΖΙ που βγαίνει από την Καστοριά, τα μεσημέρια συνήθως, το Παρασκευά του Αχ Κούλα. Το Παρασκευά του Αχ Κούλα. Καληνύχτα σας, Μάγκες. Αχ Κούλα, τράβα τώρα στον Μπέρκ κάτω. Και στο Λέτο, ο Μπέρκ που έκανε μια ευκαιρία σήμερα. Αχ, κούλα. Σε πω εγώ κάτω, αχ, κούλα. Μάγκα να πούμε. Αν βγάλει κανένα διπλό κάτω, πάω και θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Πρέπει να γίνουν όρια για να χάσει. Πού θα είμαστε την Κυριακή. Κάτω για να χάσει το Κυλκής, θα είμαστε εκεί να πούμε για τον κόσμο να το ξεχάσει. Πολλού Παναθηναϊκού εκεί να ξέρει. Πού? Στο Κυλκής. Εντάξει. Αρκετού. Κυριακή θα είμαστε λοιπόν εκεί στο Λαμπομπονέρα, εκεί στο φίλο μα το Τριαντάφυλλο. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πάκου θα το δούμε εκεί. Θα είμαστε και μια ώρα πριν το παιχνίδι εκεί πέρα. Ναι. Θα πάμε πιο νωρίς. Θα πάμε και στην Καλαμαριά για το παιδάκι που έχει καρκίνο 13χρονο τον Ορέστη. Ναι, θα και θα κάνουμε και αγώνα να πάει πολλοί κόσμος. Ναι. Και ας μην δούνε το μάτς, ας κάτσουν ένα τέταρτο μισή ώρα, ένα ημίχρονο. Θα πάμε, okay, θα πάμε φυσικά, πρέπει να πάει ο κόσμος σε τέτοια θέματα, πρέπει να στηρίζει όσο έτσι, μπορεί. Έτσι. Και εμείς θα πάμε εκεί πέρα, θα είμαστε στην Καλαμαριά και στο ημίχρονο, πιθανόν και στο δεύτερο θα φύγουμε. Γιατί εδώ, θα πάμε στον Κυλκής. Ναι. Πάμε να πάρουμε λίγο μάτια από Καλαμαριά, η οποία γιορτάζει τα 90 χρόνια της. Βέβαια. Εντάξει. Α, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλης, καθηγητής από Τούμπα Κώστα. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Καταρχάς, για το παιδάκι που είπατε, πότε είναι το παιχνίδι, ρε παιδιά? Κυριακή, 5 ώρα είναι. Κυριακή στις 5, ωραία. Καταρχάς, σπάω πολύ πλάκα με τους Αριανούς που βρίσκουν από κούμπι στο μπάσκετ. Πώς λες εσύ, Κώστα, με τον Γκάρι? Αυτή, άκου τώρα να σου πω, μου λέει ένας φίλος μου, δεν θα έρθουμε, ρε. Δεν έχετε μούτρα να μιλήσετε, ρε Παοξίδες. Αριανός φίλος. Γιατί βρήκατε στο βόλεϊ παρηγοριά κι εσείς? Ακούς, Αριανός φίλος μου, άκου τώρα, άκου, κύριε καθηγητά. Τι κύριε καθηγητά, μωρέ, και εσύ. Στη δεκαετία του 60 είμαστε. Είμαι πιο μικρός από εσένα. Καλά, εγώ δεν είπα κύριε Βασίλη, κύριε καθηγητά. Τι κύριε καθηγητά. Μου θυμίζεις, καλώς ήρθες στο δολάριο. Λοιπόν, άκου, Βασίλη. Μου λέει φίλος μου Αριανός, μετά τις εκπομπές πηγαίνω, το βλέπω λίγο, ακούει τώρα χαιρετίσματα εδώ, συγχαρητήρια του πούμε. Τέλος πάντων μου λέει, δεν θα έρθουμε, ερχόμαστε. Να δεις αυτός ο Τζαβέλας έκανε τέτοιες δηλώσεις. Στο κύπελο, ωραία, να πέσουμε μαζί, λέει, να δεις. Λοκαθίστερε με το καλό, ελάτε μια φορά, ακούς. Ωραία παλιά ο Τσαβέλα στο δεύτερο γκολ. Πολύ ωραία παλιά. Παιδιά, καταρχάς. Πολύ ωραία παλιά. Αυτό είναι αυτό που μου αρέσει, τα γκολ του ευνηδιασμού. Να τον βρω τον άλλο μπόσικο και να τον ευνηδιάσω. Πολύ ωραίο. Άμπραβο. Και δικαιώνομαι για το Μιστακίδη φουλ. Και ωραία παλιά ο Τσιόλης από αριστερά, εκείνο που έκανε στο δεύτερο. Λύσαξε με αυτό το Τσιόλη. Γιατί ρε φίλε, γιατί βρήκε να πούμε τον βρήκε τον προπονητή που είχε κάνει από 12 χρονών τον Τσιόλη στην, στην Καστοριά. Και σηκώνομαι πάνω και του λέω συγχαρητήρια. Τον αγκαλιάζει, τον φυλάει ο Τζόρνταν. Έχω πέσει εγώ από το τραπέζι. Φίλε μου, συγχαρητήρια. Να λέει τον άνθρωπο. Δεν τρελάθηκε, του λέω. Τσιόλης, βρε. Τσιόλης. Τώρα παιδιά, λοιπόν, καταρχάς ο Μιστακίδη. Έχεις δίκιο ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Και ξέρεις τι βλέπω σε αυτόν? Βλέπω το χρόνο να κυλάει υπέρ του και να βελτιώνεται. Δηλαδή να παίρνει βελτίωση. Αυτό βλέπω. Και σε δύναμη και σε ταχύτητα και σε εκτελέσεις. Βλέπω ρε παιδί μου, οραματίζομαι ότι αυτός ο πιτσιρικάς θα μπορέσει τα επόμενα 2 χρόνια να πάρει άνοδο. Αν μπλέξει τώρα με χείρες, με ζωντοχύρες, με ουίσκι, καλά, και τα λοιπά και μείνει πίσω, δεν ξέρω. Έτσι όπως τον βλέπω όμως, βλέπω άνοδο. Και στον Μπέλκα βλέπω άνοδο. Αλλά ο Μπέλκας, θέλω να κάνω μια κουβέντα μαζί με τον Μπέλκα, να του πω 5 πράγματα. Τον θεωρώ μεγάλο, θα τον θεωρώ ότι μπορεί σε άλλη θέση να γίνει μεγάλο σκόρερ. Σε ένα σύστημα. Ο Μπέλκας πρέπει λίγο να δυναμώσει έως πολύ και να χωθεί στην περιοχή μέσα, να το χώσουν μέσα. Θα κάνει πολλά γκολ. Μέσα στην περιοχή. Δεν πρέπει ο Πέλκας να είναι έξω από την περιοχή. Για μένα. Ξέρεις τι μου θυμίζει, Κώστα, ο Πέλκας? Πες μου. Το Ντέμι Νικολαίδη στο λίγο πιο άτεχνο. Αν βελτιώσει την τεχνική του σε κάτι πράγματα. Και δύναμη θέλει. Μπορεί να παίζει center for. Και τι δύναμη θέλει να βελτιώσει.
και τη δύναμη. Τέλος πάντων, ήθελα να πω για τους Αριανούς πριν. Θεωρώ αδιανόητο, θεωρώ αδιανόητο, και πάμε στους Αριανούς σε λίγο. Ναι. Θεωρώ αδιανόητο ένας παίκτης που έχει ευκολία στο σκοράρισμα. Κόντρα, μπούτια, δύναμη. Ναι, που έχει ευκολία στο σκοράρισμα. Τον είδα και στον Καρτατζόγλιο πως τυχώθηκε. Δεν με έχω κανένα κορόιδο. Δεν με κορόιδο. Είδα και με τον Πανιόνιο πως την έκανε κτλ. Πρέπει να γίνει κάτι, μην το χάσετε. Δεν μπορεί να πηγαίνει πάνω και να τριπλένει. Δεν μπορεί. Δεν έχει αυτό το να βγει, ας πούμε, σαν το Βιερίνια στη φάση αριστερά, να φάει 2-3 και να. Όχι, αν του τη φέρει μέσα όμως, μπορεί να ξεπεταχτεί και να το κάνει. Αν του τη φέρει μέσα. Ακριβώς, νομίζω ότι δεν έχει την τεχνική κατάσταση. Όχι. Τουλάχιστον για τον μπόι του, για τον μπόι του και το σουλούπι του, είναι άτεχνος. Ακριβώς, ακριβώς. Ο Πέλκας είναι μια ιδιόμορφη ποδοσφαιρική περίπτωση. Εγώ και με τον πατέρα του θέλω να μιλήσω, που είναι προπονητής. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η διορυθμία την ποδοσφαιρική του Πέλκα. Το μελέτησα εγώ ένα βράδυ. Σηκώθηκα το πρωί, έβλεπα βίντεο, χαράματα. Δεν με πιάνει ύπνος. Έβαζα τον Μπέλκα. Τον έβαζα στο βίντεο, τον έβαζα. Ξημέρωσε απάνω, σηκώθηκε η γυναίκα μου. Τι έπαθες, μου λέει, είσαι άρρωστος. Όχι, λέω, έχω τον Μπέλκα τώρα. Μελετώ τον Μπέλκα. Τι άσε πόρε, μου λέει. Αρρώστια με το ποδόσφαιρο. Τι αρρώστια είναι αυτή, ναι. Τον Μπέλκα εκεί, εγώ από το βίντεο, ναι. Βλέπω ότι ο Πέλκας μπορεί να εξελιχθεί σε ένα καλό. Δεύτερο center for. Όχι, να έρχεται λίγο από πίσω. Δεν είναι τη λογική να παίξουμε σέντρα ψηλά, να καρφώσει κεφαλιά στον πρώτο χρόνο ή να πεταχτεί. Δηλαδή να έχει ένα Σιμεώνε με 8 γαϊδούρια από πίσω μονομάχου, 4 εξαρόκταρα στο κέντρο και 2 φορ. Μπράβο. Και σου πω εγώ ο Πέλκα πόσα γκολ θα βάλει. Αλλά όχι από εκεί πίσω. Όχι. Ακριβώς αυτό. Ακόμα για τους Αριανούς που ήθελα να πω λίγο κάτι, ότι μου θυμίζουν τους μαθητές μου που τους λέω, ρε, τι θα κάνετε στα μαθηματικά. Στα μαθηματικά δεν ξέρουμε, θα πάμε καλά, ξέρω εγώ, στη φυσική. Φυσική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ρε το δάσκαλο, ρε. Ρε το καθηγητή. Μα είναι δυνατόν τώρα, τέλος πάντων. Πολύ ωραία. Τι θέλω να πω για τον Τζόρνταν. Τζόρνταν. Έλα. Για τον Μάτος που είναι να πάρουμε από τον Πίτρο. Τον πήραμε. Τον πήρε, ναι. Τον υπογράψαμε, τέλος πάντων. Ναι. Ο άνθρωπος, αν διάβαζε τις δηλώσεις του προπονητή, έπαιζε κατά συνθήκη δεξιμπακ. Δεν είναι δεξιμπακ. Είναι αμυντικό χαφ ή κεντρικό χαφ οχτάρι. Και ο Κίτσιου δηλαδή, χαφ είναι. Και ο Κίτσιου από χαφ ξεκίνησε. Και ο Κίτσιου από χαφ ξεκίνησε, αλλά δεν νομίζω να ακυρώσει τη θέση του Κίτσιου. Δηλαδή, κοίταξε, ας σου πω κάτι. Ότι θα ακυρώσει τη θέση του Τζιόλι, π.χ. Άκου, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι πολυεργαλείο, ρε φίλε. Ας σου πω τι γίνεται. Εάν γυρίσει ο Κωνσταντινίδης, μπορεί να του βάλει χάφ αυτόν, ας πούμε. Ο Κωνσταντινίδης, εμένα μου αρέσει πολύ. Αλλά δυστυχώς το παιδί έχει δείξει ότι. Ας το δυστυχώς. Ναι. Γεννήθηκε. 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 Άτυχος ήταν τώρα. Όχι. Γεννήθηκε Fiat. Είναι επιρρεπής κατασκευαστικά. Γεννήθηκε κατασκευαστικά με προβλήματα. Εντάξει. Αυτό που λέει ο Τζόρνταν είναι αλήθεια. Έχει μεγάλη τεχνική ταχύτητα. Είναι μεγάλη παιχνίδα. Ναι, αλλά ο άνθρωπος είναι πύληνος. Πύληνα πόδια. Θα δούμε. Συμφωνώ. Ο Θεός τον κατασκεύασε, η φύση τον κατασκεύασε με προσόντα πολλά, αλλά ευπαθή. Αυτό. Όπως κατασκεύασε τον Κατσικά με εκπληκτικά προσόντα, δύναμη, μπόρι, αυτό και τα άλλα. Αυτό το παιδί, αν δεν τραυματιστεί λοιπόν. Άλλη περίπτωση ειδική για βιβλίο. Αυτό το παιδί, εάν δεν τραυματιστεί λοιπόν ξανά, δεν έχει άλλους τραυματισμούς και παίξει μπάλα, θα είναι το δεξίμπακ της Εθνικής Νασίας. Συμφωνώ. Αν δεν τραυματιστεί, είναι παίκτης με απίστευτες προοπτικές. Και κάτι τελευταίο, παιδιά, για να κλείσω. Τζόρνταν, είπαμε ότι θέλουμε τραυματοφύλακα. Σίγουρα. Μπορεί να κάνει ο κύριος ήδη την υπέρβαση και να πει Ρομπέρτο, έλα εδώ αγόρι μου. Δεν υπάρχει. Πόσα εκατομμύρια θέλεις για να έρθεις, τότε θα πάρουμε Τζόρνταν, φίλε μου, μεγάλο τερματοφύλακα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, φίλε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, θα βολευτούμε πάλι με ό,τι να είναι. Αυτή η κατάρα του πάω. Να σου πω κάτι. Ο οπαδός έχει και άλλα θέματα. Άμα του φύγει παίκτης και πάει στον Ολυμπιακό, τρελαίνεται. Εάν πάρει παίχτη από τον Ολυμπιακό, πάλι τρελαίνεται. Ψάξω λίγο αυτό. Έλα, τώρα δεν νομίζω τώρα ότι. Τι δεν νομίζει. Δεν μπορεί, φίλε, για γαρά. Δεν είναι βλάκα ο Ρομπέρτο να φύγει από τον Ολυμπιακό. Στον ΠΑΟΚ, για γαρά. Θα φύγει από τον Ολυμπιακό απλώς. Δεν θα φύγει να πάει στον ΠΑΟΚ. Πάμε, επόμενος, ναι. Πάμε. Έλα, φίλε. Με. Ναι. Χίλια χρόνια Ηρακλή. Γεια σου, Τάσο. Σεντόνι στον ΠΑΟΚ. Και γήπεδο στον Ηρακλή. Και πρωτάθλημα στον Πάσο στον Άρη. Έτσι. Μόνο μου την καρδιά. Έτσι. Μου βγάλα την ψυχή στα τελευταία 3 λεπτά. Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, τρελάθηκα εγώ. Ήμουν στη δουλειά, φυσικά είμαι ακόμα. Δεν μπορώ να κάνω το δω. Τώρα το Σάββατο θα φύγω τρέχοντας από εδώ. Δουλεύω, πάω το δω.
Ποιο να δει, ρε. Το μπάσκετ. Άφια παιδό, ρε. 30 πόντους στο κεφάλι θα φάνε. 30 πόντους μπορεί να μην φάνε, αλλά πάνω από 20 θα φάνε. Να πούμε και κάτι άλλο. Λες, ας πούμε, για τον Πάο, κάθε χρόνο τι είχες πει, Τζόρνταν. Κυνηγάει το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν έχει πλησιάσει να πάρει το πρωτάθλημα μόνο με ένα παιχνίδι. Για πού μιλάς? Για τον Πάσκετ μιλάω. Όχι, ρε φίλε. Ένα παιχνίδι δεν είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Μετά παίζει με τον Ολυμπιακό. Πώς θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα? Α, μετά παίζει και εκεί. Ναι, δεν τα έξω καλά τα πράγματα. Κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Προχθές κάποιοι βγήκαν από τον Ηρακλή και κάτι λέγανε για μένα και τον γιατρό. Δεν κατάλαβα. Κωστή χαιρετίσματα. Λέει. Το είδα το μήνυμα. Ναι. Λέει ότι ναι. Οι άνθρωποι σαν τον γιατρό ναι. Και σαν τον Τάσο ναι. Πάνε πίσω τον Ηρακλή. Όχι, ευτυχώς είναι λίγοι, λέει, που έχουν τέτοιες απόψεις. Ναι. Και εγώ του λέω είναι, μήπως είναι πολλοί και δεν έρχονται στο γήπεδο. Στην οικογένειά μου είναι 12. Μόνο ο ανιψιός μου πάει. Όλη η επαρχία έχουν τις ίδιες απόψεις με εσάς. Δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ επειδή ήμουνα και κάτι παραπάνω μπορώ να μιλήσω σαν αθλητής του Ηρακλή στις ρήψεις. Αγωμάρισε. 84-85. Ναι. Μας βάζανε τα παιδάκια του Ηρακλή κάθε Κυριακή μέσα στο γήπεδο. Με τον Αντώνη τον Αβραμίδη ήσουνα. Με το χωρίς τον Γλουχά προπονητή. Γιατί έγινε ομοσπονδιακός. Ναι. Μας βάζαμε μέσα τα παιδάκια του Ηρακλή και δεν είχαμε να κάτσουμε όρθιοι. Να κάτσουμε δεν είχε στο τσιμέντο. Και τώρα θα με πούνε εμένα να μην έχει το γήπεδο 30 και 40 χιλιάδες κόσμο. Για ποιο λόγο δεν το καταλάβαινε. Και μάλιστα που είπε και το άλλο. Να πέσει η ομάδα λες η Β' Νίκη δεν τον νοιάζει. Άμα ξαναπέσει ο Ηρακλή στη Γάμα και κάνει 5 χρόνια. Ούτε στο Καζαντζόκο θα μας αναδεχτούν, ούτε στο Μακεδονικό θα μας δέχονται. Σας στο χώρο να πηγαίνουμε και στη μάνα χώρα να παίζουμε. Και θα γίνουν και οι μισοί οι φιλαθλοί. Τι μισοί? Αυτό είναι κατάντια. Εγώ όταν λέω για τον Ολυμπιακό, εμείς είχαμε τον Ραγκέλο και τον Δημητρόφ. Ας πάμε να πάρουμε σκληροτογκόρες να την πλησιάσουμε την πρωτοβουλία Βουλγαρίας και να πάρουμε δύο δανεικούς, τρεις. Εγώ δώσα παράδειγμα, Ολυμπιακό, πείτε τι στο λέω. Είχατε τον Δημητρόφ και τον Ραγκέλο και αυτό δεν παίρνετε πρωτάθλημα γιατί ήταν. Τρύπες εκεί πέρα. Βούλγαρο μπακ, Ιουγκοσλάβο τερματοφύλακα. Δεν πήρα. Ναι, και τι να παίξουν. Θα παίξουν τη δίρα 10 ποδοσφαιριστές. Έχουμε μέσα να παίξουν αυτοί. Θα παίξουν αυτοί, ξαναρωτώ. Τους προκαλείς άσχημα, ρε φίλε. Τη δίρα 10. Θύρα 10 έχει την ιδεολογία της. Και εμείς έχουμε τη δικιά μας. Δικαίωμα στην. Έτσι. Αν πηγαίνουν όλοι, άμα έχουν όλοι καρτέλα και ήταν γλυκτός του Ηρακλή με τη φάτσα τους που είναι ακόμα στο Καφατζόγλιο, ας κανονίσουν τι θέλουν να κάνουν. Εμείς δεν είμαστε Ηρακλή, είμαστε από τον Ζωστοχώρο, ας πούμε. Τα λέμε. Καλά, παιδιά. Τα λέμε. Γεια σου, Τάσο, στην Κατερίνη και Βέλια μετά από εμάς είναι Γάβριλε και γενικά στο Βορρά έχουν ανέβει επικίνδυνα. Αργανή ναι, ανύπαρξη, μας πρίξατε. Σιγά. Χαλάρωση, πες το. Γεια σου, Ραπ, σε περιμένουμε στη γιορτή της Άνοιξης. Βρε, δεν πάτε στο διάλογο και οι τέσσερις. Και. Τι καλό σήμερα σημείο ρε Τζόρντα λέει. Τις ίδιες ιστορίες αρχίσαμε λέει. Yeah. Χωρίς προπονητή και τεχνικό διευθυντή αρχίσαμε λέει μεταγραφές. Κάνει σχεδιασμό ένας λέει πρώην διαιτητής. Σου λέει μετά 18. Εντάξει τώρα, τι πρώην διαιτητής. Και ένα άλλος μήνα. Πού θα φτάσει η προπαγάνδα σας και η υποβάθμιση του Άρη και του λαού του. Από προσκεκλημένους παοξίδες που μιλάνε για Άρη χωρίς ποτέ να είναι κάποιος να του κλείσει το στόμα. Αλεξάνδρεια, Νέα Πέλα, Έδεσα, Πλατεία, Θεμιά, Γαλατάδες, Άρνησα, Γουμένησα. Έδεσα επαρχιακές πόλεις και χωριά με τεράστιο ποσοστό Αριανών. Που δεν υπάρχει εξίσου ούτε για αστείο και θα μας βγάλετε και ανύπαρκτους στη Βόρεια Ελλάδα. Αριανάρα, Έδεσα. Εντάξει. Διαμαρτύρεται το 266. Έχει στην Έδεσα αρκετούς Αριανούς. Το θέμα είναι το εξής, ότι Αριανοί είναι πολλοί σε χωριά και σε κομοπόλεις και σε πόλεις οι οποίοι υπάρχει το ντόπιο το στοιχείο. Οι ντόπιοι, αυτοί που είναι ντόπιοι. Τώρα μου πει στη Γουμένησα, στα Βασιλικά. Στη Χαλάστρα, ξέρω εγώ, στην Αλεξάνδρεια. Εκεί έχει. Αλλά όπου υπάρχουν πόλεις και νομοί με πολύ μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, προσφυγικό στοιχείο, είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ με διαφορά μεγάλη και στο καπάκι έχει. Πάμε στον ΠΑΟΚ πρώτος. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Στο καφενείο μισή-μισή εξίδεση είμαστε στην Κατερίνη. Πώς? Στην Κατερίνη μισή-μισή. Ναι, καλά περάσαμε. Και μισή-μισή, φίλε, χαλάρωση λίγο. Έλα, φίλε. Αλέξανδρος Παναθηναϊκός. Γεια σου, Αλέκο. Αλέκο, σε είδα ένα ημίχρονο. Αυτός ο ρόμβος με Λούντ αριστερά και με τον Βαγγελίτσα δεξιά. Αν δεν κάνω λάθος, ποιος ήταν, μισό λεπτό. Λούντ ήταν ο Βαγγελίτσα, ο Βιαφάνης δεκάρι και δύο φόρου λέει το Βουκεμπέργκ. Με 10 κόφτη. Ναι.
Ναι, ο οποίος 10 έκανε παραπάνω χιλιόμετρα λόγω βαϊδελίστα σήμερα, ο οποίος ήταν ανύπαρκτος. Ναι, βγήκε μάλλον ήτανε το κακό. Ναι, δεν του βγήκε το παιχνίδι, δεν ξέρω. Πάντως ήταν το μελανό στοιχείο σε αυτή την τετράδα εκεί πέρα από τη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι. Γιατί ο Λέτο έχει αριστερό, γιατί ο Λούντ. Πρώτα απ' όλα ο Πανιώνιος έπαιξε κλεφτοπόλεμο, ναι. Ήταν πολύ κλειστός πίσω και δεν είχε τις χώρες ο Παναθηναϊκός να. Και δεν είχε παίχτη που να διεισδύσει. Ας πούμε έλειπε ο Κλονάριδη σήμερα. Γιατί ο Λέτο δεν είναι για να διεισδύει από εκεί πέρα πίσω, γιατί πολλές φορές γύρισε στο κέντρο για να πάρει την πίσω. Και ο Πανιώνιος τώρα, κοίτα, για να βάλει γκολ, τώρα περίμενε. Έχει δύο εξάρια οι οποίοι είναι Τζάκι Τσάν. Έτσι. Βρε, το γκολ το ήταν. Κόρμπος και Σιώπης. Δεν το είδα. Ένα ημίχρονο είδα. Ναι, το γκολ. Μετά έχει δύο εξτρεμ, Μασούρα και Καθάριο, που σκοράρουν κάθε 13 χρόνια. Καθάριος τώρα κλάει μάιν. Και ο Μασούρας έχει κάνει 30 μάτς. Αν έβαλε ένα γκολ, δεν θυμάμαι να βάλε. Ο Ανσαϊφάντ ο γνωστός. Και ότι κάνει ο Μπακασέτας. Αν δεν σηκωθεί ο Μπακασέτας, η άλλη είναι πεθαμένη. Ο Κόρμπος δεν μπορεί να πατήσει, ο Τσιόπης δεν μπορεί να πατήσει. Ο Καθάριος είναι λίγος, ο Μασούρας τριπλαδάκος. Την μπάλα στον ένα και τρέχανε οι άλλοι από δίπλα. Όποιος έπαιρνε την μπάλα δηλαδή στον άξονα ή στα δεξιά. Δηλαδή και ο Πανιώνιος δύσκολα θα βάλει γκολ. Εγώ περίμενα από τον Παναθηναϊκό. Μα το με Λέτο, με Μπέρκ, με. Ο Νάνο την μπάλα πίσω. Ναι. Εκόλλησε ο Στήλ γιατί νόμιζε ότι θα την πάρει την μπάλα ο Κουτρουμπής. Την αφήνει ο Κουτρουμπής και πάει να την πιάσει με τα χέρια. Ναι. Και την πάει όλο αυτό το πόδια και το βάζει. Παιδικό δηλαδή, αυτά που τρώει που την κόλλα λάνα σφαγάμε. Εάν δίπλα στον Μπακασέτα δεν είχε τόσο αμυντικογενής χαφ, είχε ένα ξέρω εγώ τσαρλατάνο, ένας από τους δύο Κόρμπος και Σιώπης ήταν λίγο τσαρλατάνος, θα είχες προβλήματα και στον άξονα, θα σου βγαίνανε επ' εκεί. Απλά αυτή είναι καταστροφής και οι δύο Κόρμπος με το Σιώπη. Μπράβο, ναι, αν δεν τραβήξει ο Μπακασέτας, ο οποίος είναι κυκλοθυμικός, να πούμε, σαν γυναίκα στην εμινόπαυση, που θα σου παίξει καλά, δεν αμάθει δύο, δεν θα σε παίξει κτλ. Μπερδεμένος, δεν έχει σταθερή απόδοση ο Μπακασέτας. Δύσκολα. Πρέπει να γίνει λάθος για να βάλει τον γκολ. Έφυγε και ο Μπουμάλ. Εντάξει, δύσκολος. Δύσκολος είναι. Δύσκολος. Δηλαδή πρέπει να κάνει pressing που ψηλά να κλέψει. Δεν ήταν μόνο το τέτοιο, γιατί καλησπέρα και στον Τζόρνταν και στο Γιάννη μέσα. Τζόρνταν, έχω βάλει ένα στοίχημα, μια δεξίνα, ε. Αλλά ήθελα να σου πω κάτι. Βοήθαμε. Για το ποιος θα βγει από πάνω. Ο Παναθηναϊκός ή ο Πάκος στα play-off. Εγώ πάντα θα λέω για τον Παναθηναϊκό. Εγώ λέω, δεν ξέρω εσύ, τον είδες στο παιχνίδι σήμερα. Θα σου πω για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο 20 λεπτό. Γιατί είχα τον μικρό, έπρεπε να φάει, να γυρίσει. Μετά ήταν. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Δεν μετράνε οι βαθμοί των play-off στο στοίχημά μας, να ξέρεις. Είσαι 3-1 μπροστά. Οι βαθμοί μετράνε από το 0, αυτό θέλω να σου πω. Όχι, δεν το πω. Όχι, έτσι είναι. Γιατί εγώ δεν είμαι ΕΠΟ. Εντάξει, τώρα εγώ τη ρετσίνα είτε τη χάσω, την κερδίσω, την πιω μαζί. Δεν το συζητάμε. Αυτό ακριβώς. Ναι, να γίνει πρώτος, θα ποιος θα βγει πρώτος. Λοιπόν, στο πρώτο 20 λεπτό τι είδα. Είδα την ΑΕΚ να τρέχει λίγο από την αριστερή πλευρά, βρήκε το πάτημα στον Κίτσου επάνω. Το είδε λίγο, δεν το είδε, ξέρω. Έχεις δίκιο. Του βγήκε εκεί πέρα, έκανε δύο λάθη φάουλ. Στα αριστερά, εκεί πέρα στα μεριά του, στη δεξιά. Και από εκεί ήρθε και το αφιζητούμενο πέναλτι που δεν ήταν πέναλτι γιατί προηγείται το offside. Ήταν offside και οι δυο εκεί πέρα. Ναι. Έτσι είναι. Ας πούμε να τραγουδάει το πέναλτι. Εγώ τον Μπαρμπόζα, ο οποίος δεν τράβηξε τίποτα, θα πέταγα τον Αραβίδη. Θα πέταγα τον Αραβίδη δεξιά έξω Μπαρμπόζα και θα βάζα αυτό τον πεθαμένο, τον Μπουανανότε αριστερά. Ή το Βάργκας αριστερά, τον Μπουανανότε δεκάρι, τον Βάργκας στο κέντρο, και αυτός δεν τράβηξε. Γενικά η ΑΕΚ δεν ήταν. Με απογοήτευσε να πούμε. Αυτή είναι η ΑΕΚ, αν και δεν περίμενα περισσότερα. Ο Πογέτη ήταν αυτός ο οποίος την έφτιαξε και απάντησε στους ΑΕΞΙΔΕΣ ότι. Να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Αυτό που είπες πριν είναι ότι το σφιχτό θα τέριαζε περισσότερο στην ΑΕΚ να παίξει έτσι. Έτσι. Σε αυτό το παιχνίδι, το συγκεκριμένο. Το σφιχτό παιχνίδι θα τη τέριαζε περισσότερο. Τα λέμε! Όχι, περίμενε. Έλα, λέγε. Έχω κάτι ακόμα. Πες. Να πω γιατί έχω ακούσει πολλά τώρα. Ένα λεπτό για τον μπάσκετ θέλω να πω κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στον Άρη για την νίκη. Βέβαια. Στεναχωρεμένο τώρα. Εγώ. Ο άλλος. Καθόλου. Βέβαια. Καθόλου. Η γυναίκα μου είναι Άρης, ο μικρός είναι Άρης. Μέσα στο σπίτι με το τέτοιο συνέχεια. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό τώρα. Επειδή μεγάλωσαμε. Εσύ κάνεις το παιδί ταντά. Κάνεις ταντά στο παιδί. Η γυναίκα είναι Άρης, ο γιος είναι Άρης. Με φαίνεται ότι η πεθερά σου είναι χωμένη εκεί μέσα και ο πεθερός σε κάνουν λίγο τακτική. Όχι, καμία σχέση. Τι Άρης η γυναίκα και το παιδί.
Ποιος το έκανε το παιδί. Από εδώ είναι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι τέτοιο. Είναι... Δεν είμαι βιολογικός πατέρας. Α, συγγνώμη. Με συγχωρείς. Όχι, δεν είναι θέμα συγγνώμης. Απλά εντάξει. Να, εντάξει, εντάξει. Δεν ήξερε. Σου δίνω συγχαρητήρια. Σου δίνω συγχαρητήρια γιατί ενώ δεν είσαι βιολογικός πατέρας, μου είπες προηγουμένως, έφτιαξε το παιδί, ετάζησε το παιδί και έκανε το παιδί. Μπράβο. Είναι φοβερό αυτό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν είναι στο. Δεν συγχαρητήρια. Είσαι πολύ στοργικός. Ναι, ναι, μ' αρέσει. Εσύ από ποιο μέρος είσαι? Εγώ είμαι από Αθήνα. 9 μήνες είμαι στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία, ρε φίλε, μπράβο. Ποια περιοχή είσαι κάτω? Ποια περιοχή? Είμαι κάτω ήμουν Χαϊδάρι, εδώ είμαι Μετέωρα. Χαϊδάρι, έκανα φαντάρωση, κύριε φίλε. Ναι. Το πού ήσουν, στο. Στη ΖΙΑΙΒΑΙ, στο κέντρο δυνατών βυσμάτων, έλεγε το. Εκεί κοντά εμένα. Μετά του Κανελάκη τα ποτά εκεί δεξιά. Το ποτοπιό, Χαϊδάρι ήταν ο ποτοπιό, ναι. Λίγο πριν ήταν αυτό. Λοιπόν, να πούμε τέτοιο γιατί ο φίλο πριν, ο Αριανό που βγήκε πρώτα και έλεγε για το ότι είμαστε πιο βρώμικη ομάδα στο μπάσκετ και τέτοια, να πω ότι. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Άκου να σου πω. Περίμενε. Το να είσαι πιο βρώμικη ομάδα στο μπάσκετ. Σαν σύλλογο θέλω να πει, ρε παιδί μου, δουλεύετε αλλιώ. Για το μπάσκετ. Να σου πω τώρα, θε να πούμε για τα ποδόσφαιρα και για αυτά τώρα τι να πούμε. Ναι. Πες για τον μπάσκετ να τελειώσουμε. Για να σου πω εγώ, αν ο Άρης ήταν καθαρό στο μπάσκετ όταν τα έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Εκείνο είπε ο πιο βρώμικο. Ναι. Όλοι είναι βρώμικοι, αλλά ο πιο λέει. Ο πιο βρώμικο είμαι εγώ γιατί έχω. Το είπε ο Δήμο Δυνάστη. Όντω έκανε δυναστεία με τον Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός. Πήρε τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα τα κύπελα. Αλλά η μεγαλύτερη ομάδα είναι στο μπάσκετ. Τι να κάνουμε τώρα. Πήρε και 4 ευρωπαϊκά. Και άμα δούμε τα παιχνίδια που πήρε τα ευρωπαϊκά, έχει αποκλείσει την Μπαρσελόνα για να πάρει το ευρωπαϊκό μέσα στη Βαρκελόνη, με αντίπαλο βέβαια τη Μακάμπη, αλλά έχω κάνει ανατροπή μέσα στη Βαρκελόνη. Έχω πάει στην Τεσσεκάτη και έχω πάει στο Βερολίνο, κερδίζω τον Ολυμπιακό και πάω τελικό με την Τεσσεκά, κερδίζω 20 πόντους στο ημίχρονο. Και άμα δούμε το δεύτερο, όλο το παιχνίδι και προσέξουμε το δεύτερο ημίχρονο, τι σφαγή τρώει ο Παναθηναϊκός από τους διαιτητές, συν κάποια λάθη που κάνει για να πάει το παιχνίδι στο σουτ που το χάνει ο Σίσκα στο τέλος. Δεν νομίζω ότι είμαι πιο βρώμικη ομάδα. Γιατί άμα ήμουν πιο βρώμικη ομάδα, θα έπαιρνα απλά το κύπελο και το πρωτάθλημα στην Ελλάδα και θα πήγαινα έξω στην Ευρώπη και θα τρώγα σφαλιάρες. Έκλεισε. Και τριαντάρες, και σαραντάρες. Τα λέμε. Σωστό, πότε θα τα πούμε? Όποτε. Θα έρθεις από εδώ. Κλείσε. Θα έρθω από εκεί. Okay. Έτσι. Bye bye. Λοιπόν, και τον κόκκινο Θεό τον κατασκεύασε με πολλά προσόντα, αλλά ευπαχή. Όχι τόσο ευπαχή. Να δεις τώρα που μπαίνει και σε πρόγραμμα. Α, εκτός από Περιστέρι. Να, ένας φίλος. Δεν θα παραπονεθώ για την ήττα, τους τραυματίες ή τα κοράκια. Αυτό που πονάει είναι η ψευδέστηση των παοξίδων να νομίζουν ότι η ασπρόμαυρη φωτοτυπία είναι μεγαλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ που ούτε στην Δευτέρα παρουσία δεν θα φτάσουν. Κοίταξε, φίλε, κοίταξε να δεις. Σήμερα η εικόνα που έδειξε η ομάδα σου μέσα στο χορτάρι ήταν απαράδεκτη. Είναι ομάδα μικρομεσαίας ομάδας, αγωνιστικά μιλάω τώρα. Και αν δεν φορούσε τη φανέλα, αυτή τη φανέλα που φοράει, ή αν η τούμπα αν θέλει να γεμάτη, ή αν έπαιζε και ο Μαξουλό, 4 γκολ θα τα έτρωγε. Και όσον αφορά για το άλλο που λες. Εντάξει, τρόπαια και τίτλους και τέτοια ξέρω εγώ παραπάνω, αλλά έχεις και δύο βουτιές. Γάμα εθνική πήγες. Και αυτό γράφεται στην ιστορία. Ο Τζίμι Ροτ, με ρωτάει ένας φίλος πώς τον είδα. Φίλε, δεν φάνηκε πολύ ο Τζίμι Ροτ, αλλά ντούμπλαρε πάρα πολύ καλά γιατί ο Τζιόλης είναι αργοκίνητο καράβι. Στην αδύναμη πλευρά του ΠΑΟΚ δεξιά με τον Κίτσιου, πάρα πολύ καλά. Όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί. Ήταν εκεί ανασταλτικά. Αυτό. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Σοφία Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Καλώς. Τι γίνεται ρε μπούλι. Εσένα λέει, εμένα δεν με λέει, εσένα. Εμένα λες. Εμένα θα... Ένας είναι ο μπούλις του σταθμού, δεν υπάρχει άλλος. Ποιος? Εσύ. Εσύ τι είσαι? Μπούλα. Εγώ. Ναι. Μπέλα μπούλα. Μπέλα μπούλα. Παναθηναϊκός. Α, φρέντο καπουτσίνο με αφρόγαλο. Φρέντο καπουτσίνο με αφρόγαλο. Βάζεις και κανέλα πάνω. Κολονάκι λεκαβιτός. Κανέλα βάζεις, τρούφα τι βάζεις πάνω. Πρώτον. Ναι. Θα τα βάλω με τον άλλον τον Θόδωρο. Ναι. Ρε Θόδωρε. Τον Αριανό. Από τον Αριανό, ναι, ξέρει. Τι έκανε. Από τότε που έφυγε και σταμάτησε ο Γκάλης, δεν υπάρχεται στο μπάσκετ. Ναι, αλλά εσείς τον πήρατε από τον Άρη τον Γκάλη. Ω, τον διώξανε αυτοί. Δεν έπαιξε όμως. Τον διώξανε στον Άρη. Εσείς τον καθαρίσατε τον Γκάλη. Όχι, ο Μητρούδης το κάνει εκπομπή εδώ. Ο Παναθηναϊκός τον καθάρισε. Με συγχωρήσω με τρούδι στον Ο Παναθηναϊκός τον καθάρισε τον Γκάλη. Ο πρόεδρος τον έδιωξε
και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Και τον καθάρισε. Και τον Παναθηναϊκό δεν έπαιξε. Κάνα χρόνο τον καθάρισε. Δεν τον άφηνε αυτός η εθνική, πώς το λέω. Ο πολίτης. Α, μπράβο. Δεν τον άφηνε να παίξει. Κοίταξε. Ο Γιαννάκης γιατί πήγε και έπαιξε. Πού. Δεν έπαιξε στον Ολυμπιακό. Ο Γιαννάκης. Ναι. Στον Ολυμπιακό. Όχι, στον Παναθηναϊκό. Δεν ήτανε. Όχι. Τι λες. Ο Γιαννάκης στον Παναθηναϊκό. Ποιος το είπε. Έμεινε στον Άρη ο Γιαννάκης και πήγε ο Γκάλης κάτω. Και έγινε, ναι. Και έγινε φίρμα ο Γιαννάκης μετά. Και μετά πήγε ο Γιαννάκης κάτω. Μάλιστα. Ναι. Άμπρο, δεν με λες εμένα, εμένα δεν θα με διορθώνεις. Τώρα ετοιμάσου την άλλη κυρία. Κάτσε ρε, εσύ που τα... 10 πράγματα τα ξέρουμε. Εσύ πώς τα θυμάσαι, πόσο χρονώνεις. Σοφία, ετοιμάσου την άλλη Κυριακή. Σοφία, πόσο χρονώνεις. Όχι την άλλη, αυτή την Κυριακή. Πώς τα θυμάσαι όλα αυτά. Αυτή την Κυριακή, πώς χρονώ είμαι. Δεν λέει την ηλικία, ναι. Πώς θα με κάνεις. Δεν ρωτάνε γυναίκες ηλικία. Άμα θυμάσαι... Όχι, δεν άμα θυμάσαι, σου πω εγώ, άμα θυμάσαι τον πολίτη, τον προπονητή. Δεν ναι. Το θυμάμαι. Πρέπει να είσαι μια πενηντάρα, πρέπει να είσαι. Και δύο. Α, 52. Τι μία που το λες, δεν τρως τα δύο. Δηλαδή... 52. Μπράβο, σωστά. Ωραία, άρα τι καλά. Παναθηναϊκός γιατί έγινες. Παναθηναϊκός γιατί έγινα. Ναι. Λόγω μεσμένων παιχτών που παίζουν εκεί. Ποιοι, όπως. Κάτι βαζέχα, κάτι δωμάζουν. Ναι, αλλά αυτοί φεύγουν. Αυτοί φεύγουνε, οι παναθαμένοι όμως. Ναι. Μάλιστα. Όσο για τον Μπέρκ που είπες, ναι. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορείς να τον κερδίσεις. Μπέρκ και Λέτο δεν μπορείς να τους κερδίσεις. Θα το δείξει νεκροψία την Κυριακή. Δεν μπορείς, δεν παναλές. Θα κάνεις ένα φλόκο την Κυριακή, κάτω. Με τίποτα. Με τίποτα. Κοίτα να μην κάνεις και κλαίσεις εσύ, Μπούλη, και πώς θα σε μαζέψουμε μετά. Κοίτα να μην κάψεις το παστίτσιο τώρα μέσα. Εγώ το παστίτσιο δεν το καίω, μη στεναχωριέσαι. Ξέρεις καλέ να μαγειρέψεις. Όσο για την άλλη τη βλαχοπούλα που παίρνει τηλέφωνο, τι να την πω, αυτή είναι μωρέ. Ας πάω να πλέει καραμπιά, το κάνω από φύρα και πέρα και το πάει καμιά φάπα. Αμα, κόπηκε. Μα βγαίνει. Ο Ολυμπιακός έτσι, ο Παναθηναϊκός έτσι. Την ομάδα σου γιατί δεν την κοιτάζει ρε. Τον είδες τι έκανε σήμερα ο Γλύκος. Χαλβατζίδικο γκολ φάγατε. Χαλβατζίδικο γκολ. Σοφία. Και εσύ Σοφία φάγατε. Μα σε άλλα έχεις. Όχι. Γιατί χτυπάει, αυτό που χτυπάει τι είναι. Τι χτυπάει. Δεν ξέρω κάτι χτυπάει. Όχι, σκύπτα δεν χτυπάει. Όχι ρε, 52 χρονών νέα γυναίκα είναι. Τι... Από τώρα με φοράμε μασέλα πάει. Ο άντρας σου τι ομάδα είναι. Ο άντρας μου, Ολυμπιακάρα. Και δεν σου βγάλε τα δόντια ακόμα αυτός. Άμπα. Μαζί πηγαίνουμε κάτω στο κήπεδο. Ναι. Κάτσε πρέπει. Από πού είστε και οι δύο, ένας Ολυμπιακός εσύ Παναθηναϊκός. Εγώ από εδώ είμαι. Ο άντρας σου. Από μαμά Αθηνό και από μπαμπά Θεσσαλονικιό. Ο άντρας σου. Μάλιστα. Ο άντρας μου Κοζανίτης. Οχ, σούρδος. Σούρδος. Τι μοντέλο είναι αυτό, πάλι δεν ξέρω. Για να αλλάξεις, μαξιλαροθήκες, περνάς από ιερά ή εξέτασε. Άμπα. Τσικουναράς. Όχι, ίσα ίσα. Χουβαρντάς Κοζανίτης. Πάρα πολύ. Τι μοντέλα είναι αυτά, ρε. Εσύ δεν είσαι απαιτητικιά τότε, γι' αυτό είναι χουβαρντάς. Μάλλον, ναι. Τι απαιτητικιά, και εσύ τώρα 30 χρόνια, κάτσε. Απαιτητικά και οικογένεια γίνεται, δεν γίνεται. Όχι, μπράβο, μ' αρέσει, έξυπνη. Ε, σωστή. Ναι, ναι. Άντε πάει. Άντε πάει, ωραία. Άντε πάει. Την Κυριακή σε θέλω, τη Δευτέρα. Ναι. Έλα. Είναι σειρά μου τώρα δηλαδή. Ναι. Χαίρετε κύριε Πρωί. Καταρχάς οι γυναίκες μ' αρέσουν γιατί δεν αφαιρούν από την ηλικία τους το ΦΠΑ. Δρομόσκυλο ρε τι λέει. Είδες τι κάνει συγγραφή σε όλα τα βλέπουν, όλα τα παρατηρούν, όλα τα λένε. Είναι ανθυρόστομοι. Τι να κάνουμε. Είναι ανθυρόστομοι. Λοιπόν, ένας σοβαρός ΠΑΟΚ καταρχάς όταν κατέβει στη Λεωφόρο είναι σίγουρο ότι θα κάνει θαύματα, διότι ο Παναθηναϊκός ήταν ένα πτώμα, δεν βλεπότανε με τίποτα,
έτσι, και τον γκολ το οποίο βάλανε μόνοι τους. Όταν τελικά είπε, εγώ άκουσα λίγο αέρα, όταν είπε ίσως το μόνο που ήταν το δοκάρι του Μπέρκ, κατάλαβα λέω ότι ήταν τίποτα, ήταν ένα μάτς τίποτα. Πονούσανε τα μάτια όσο τα βλέπαμε αυτόν τον αγώνα αναγκαστικά. Φυσικά ένας Πανιόνιος ο οποίος έπαιξε σκληροτράχυλα, γρήγορα κιόλας, πάρα πολύ. Και αυτοί λοιπόν οι παίχτες, αυτά τα νεαρά παιδιά, παίζανε μπάλα, αυτοί που ξέρανε και όπως την ξέρανε. Λοιπόν, και κατάφεραν και εγκλωβίσανε τον Παναϊκό. Αυτό κατάφεραν. Λοιπόν, μια παλιά σωστή δεν έκαναν. Δεν μπήκανε ποτέ, δεν πατήσανε ποτέ περιοχή και τον γκολ μπήκε έξω από την περιοχή, τυχαία. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, αν θα κατέβει και παίξει αρκετά σοβαρά και σωστά, θα φέρει θετικό αποτέλεσμα. Πάντως και ο ΠΑΟΚ, ψιλοάναρχος ήταν, μακριά ήταν οι γραμμές του, δηλαδή... Η αποστάσεις των παικτών ήταν μακριά. Ήταν στα 50 μέτρα, δεν ήταν ας πούμε. Πράγμα. Ναι. Ήτανε ο Παναθηναϊκός έτσι μακριά. Σχέδιο, ανοιχτά οι γραμμές, θα βρει τρύπες, έχει παίκτες. Θα χωθούν ανάμεσα, θα σου κάνουν ζημία. Ο Παναθηναϊκός, Κωστή, δεν είναι σε φούρμα. Δεν είναι σε φόρμα, δηλαδή ούτε πρεσάρανε ούτε τίποτα, οπότε μέσα σε 5 μέρες, σε 3 μέρες θα γίνει το θαύμα. Τέλος πάντων, εγώ βλέπω ένα σοβαρό ΠΑΟΚ να κερδίζει κιόλας. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Σωστά, ο Άρης έπαιξε ωραίο μπάσκετ, θεαματικό μπάσκετ, κατάφερε και κέρδισε. Αλλά το θέμα είναι ποιον κέρδισε. Αυτούς οι οποίοι γυρνάγανε τη νύχτα από εδώ και από εκεί και τους ψάχνανε στα διάφορα λαδάδικα. Είναι μεγάλη ομάδα, εντάξει, τώρα είναι μεγάλη. Δηλαδή τώρα πρέπει να μειώσουμε τη νίκη του Άρη. Είναι μεγάλη νίκη του Άρη. Σιγά, περιμένετε, αμέσως βγάζετε συμπεράσματα. Πόσο δηλητήριο. Δεν είμαι κάτι τέτοιο. Δεν είμαι κάτι τέτοιο. Πώς δεν το πες, αφού το πες. Πώς δεν το πες. Απλά θέλω να πω ότι ο μειώνει τη νίκη του Άρη επειδή ξέρει ότι μαύρη. Σε πείραξε που κέρδισε ο Άρης, αυτό βλέπω. Μη προτρεχέτω η γλώτα της Διανοίας. Μια χαρά είναι η γλώτα. Ναι, λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, ο Άρης έπαιξε θεαματικό και πολύ ωραίο μπάσκετ. Απλά, από την άλλη μεριά, συγκρίνοντας λέω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πτώμα. Διότι τους ψάχνανε στα πολιτιστικά κέντρα των λαδάδικων. Είναι απλό. Έτσι. Τώρα, όταν θα κατέβουν στο ΆΚΑ... Πάνω από 20 πόντους θα βάλεις, το λέω να το ξέρεις. Πέρα. Δεν ξέρω. Ξέρω πώς τρέμεται. Γιατί ο Παναθηναϊκός... Ξέρω πώς τρέμεται. Πώς? Ξέρω πώς τρέμεται οι Παοξίδες, μην τυχόν και κερδίσει κανένας Άρης εκεί κάτω. Γιατί? Γιατί Παναθηναϊκός Άρης όποιος γιατί, κερδίσει γιατί, δεν το παίρνει. Γιατί? Όχι. Γιατί? Δεν προηγείται. Δεν έχουμε δηλαδή μπάσκετ εμείς. Δηλαδή. Συνεχίζει. Για σιγά. Συνεχίζει. Για σιγά, δηλαδή Παναθηναϊκός Άρης που τα βλέπετε στο καφενείο. Άκουσε. Οι Παοξίδες με ποιο θα είστε βρε. Άκουσε, με το δυνάστη ή με τον Άρη θα είστε. Ο Άρης έχει παράδοση. Ναι. Μη βιάζεσαι. Ο Άρης έχει παράδοση. Δεν με απαντάς. Ναι, τι θες να απαντήσεις, για πες να σου πότε πω. Πότε παίζει Παναθηναϊκός Άρης. Τώρα αυτή την... Σάββατο. Νομίζω Σάββατο. Σάββατο. Απόγευμα 6 ώρα νομίζω. Ωραία. Πας και σε ένα καφενείο να πιεις ένα καφέ με ένα και το βλέπεις. Ναι. Και βάζει καλά ο Άρης. Ναι, έξω το βλέπω, ναι. Ναι. Η ψυχούλα σου, τι λέει η ψυχούλα σου, άμα προηγεί το Άρης. Εμένα. Ναι, η δικιά σου. Εμένα, Άρης. Και θα σου πω γιατί. Κάσε μωρέ τώρα, γιατί, μην θα σου πω γιατί. Γράφε τώρα Άρης. Τα μάτα, μην βιέσαι. Εσύ Τζόρντα, με ποιον. Ούτε, δεν με ενδιαφέρει. Α, το δεν με ενδιαφέρει, λοιπόν, δεν είναι. Γιατί. Η ψυχούλα σου το ξέρει. Ποια ψυχούλα. Δηλαδή, Σύρος Πάο. Στάσουρε με τη Θεσσαλονίκη. Σύρος Πάο και Αριανή με ποιον. Πού μένεις εσύ να είσαι στη Χαλάστρα. Στη Θεσσαλονίκη δεν μένεις. Και επειδή μένω στη Θεσσαλονίκη, τι πάει να πει αυτό, ρε φίλε. Τι δηλαδή. Ότι αν πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα πρέπει να χορεύω, εγώ δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Τι λες, μωρέ. Κέρδισε τον. Εάν κερδίσει τον. Εξάστερο είναι μεγάλη υπόθεση. Για του Αριανού, για μένα τι. Εγώ την καεί λέω. Γιατί δηλαδή ο Άρης δεν αντιπροσωπεύει εκείνη τη μέρα την Θεσσαλονίκη. Να με αντιπροσωπεύσει, ρε τρομαμαρία. Γι' αυτό φαγώνεστε και απάνω. Και συνέχεια δεν παίρνει. Η ερώτησή σου στους Παοξίδες είναι η εξής. Παίζει μπάσκετ Παναθηναϊκός Άρης. Είναι στο τελευταίο δεκάλεπτο 50-50. Και πατάει ένα τρίποντο Άρης. Όποιος και να περάσει θα αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό ρε. Όποιος και να περάσει εσύ με ποιον θα είσαι. Δεν έχω. Είναι άλλη ιστορία. Τα λέμε. Bye. Παπαμπρίζας, πιο πολύ για την νίκη χάρηκα για τον Φιάκα που θα έβαζε 1.300 ευρώ στο διπλό της ΑΕΚ.
Όσο για σένα, Παπαμπρίζα, κουράγιο. Θα παρηγορηθείς με τις μπλε μουστάρδες. Ποιες μπλε μουστάρδες. Ποιο σε βάζε, ποιο σε βάζε. Ναι. Για ποιον λέει. Τι, ναι, έλα, φίλε, ναι. Δεν κατάλαβες τον Παπαμπρίζα, τι έλεγε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, ναι, φίλε. Εγώ μου που στείλα το μήνυμα, άγγιζα ο Περιστέρη. Καλώς ήταν. Έλα, φίλε μου. Τι ήθελα να πω, λέω, εντάξει, το έχετε κάνει πίλα στο μήνυμα για μα εθνική. Ναι. Αυτό, εγώ κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι δεν, ίσα ίσα μας τιμάει, ρε φίλε. Κατά αγωνιστική είχαμε 2.000 κόσμο, ανεβήκαμε χωρίς ήττα και στις δύο εθνικές, βασικά στη Β' κάναμε μία. Άμα σας τιμάει, ξαναπέστε, ρε φίλε. Άρα, εκεί. Εσείς άμα πέσετε, τι θα κάνετε. Εμείς δεν θα πέσουμε ποτέ, αυτή είναι η διαφορά μας. Είναι με το κόμμα. Εμείς 25.000 καταγωνιστική είχαμε. Ξαναπέστε, κάντε το 35, ξέρω εγώ. Αλλά μετά μη λέτε ερχόμαστε, καθίστε εκεί. Καλά σε λέει. Ξέρω εγώ. Να μας πουλήσεις τρέλαση τώρα, γιατί να πούμε, ρε φίλε. Κανονική πορεία, εγώ τους λέω τους Αριανούς, καθίστε εκεί να παίρνετε πρωτάθλημα, γιατί εδώ πάνω δεν έχει πρωτάθλημα. Και εσύ που κάθεσαι, τι παίρνεις. Κάθεσαι εκεί κάτω και πάρτα, ξέρω εγώ. Τι και τι κάνω, εγώ πολεμάω, ρε φίλε. Παίζω με Ντόρτμουντ, παίζω με αυτά, πολεμάω να πάρω το πρωτάθλημα. Εσύ έπαιζε με τα Ζωνιανά εκεί κάτω. Εγώ με την Ντόρτμουντ να πούμε και την Τότεναμ, ποια ήταν τότε. Όχι, πιο μετά. Και εσύ έπαιζε και κάτω με, με την Γλυφάδα, ξέρω εγώ, με τα Ζωνιανά, με την Ερμιόνη, με ποια έπαιζε. Ραφίνα. Ραφίνα. Σου τι λέει τώρα. Ναι, μη μου πει τώρα ότι μα τιμάει που πέσαμε. Τι σε τιμάει. Ντροπή είναι που έπαιζε, όχι σε τιμάει. Ντροπή. Βεβαίω. Γιατί είναι ντροπή, γιατί δεν το. Γιατί ρε φίλε, να πέσει τώρα γάμα εθνική είναι ντροπή, ρε φίλε. Ντροπή είναι, όχι ντροπή. Ντροπή, ντροπή. Βέβαια, το έχει καμάρι δηλαδή, εσύ που πέσε. Δεν σου λέω ότι το έχω καμάρι. Αυτό σου λέω. Αλλά... αυτό σου λέω εγώ. Είναι απόλυτη ξεφτύλα τώρα. Ένα σύλλογο τεράστιο σαν την ΑΕΚ να πέσει. Τι να κάνουμε, μαύρη σελίδα είναι αυτό. Πάντω η original με τον άλλο τα έχει βρει μια χαρά, έτσι. Μαύρη σελίδα είναι, πώ θα γίνει. Δεν με... θα βρει καμία original, κανένα δεν τα βρει. Από original έγινε floriginal, να πούμε. Εντάξει. Γιατί το λε αυτό, έχει. Γιατί βλέπω, γιατί βλέπω ότι σήμερα. Σήμερα βλέπω ότι η εμφάνιση προβλημάτισε μερικούς αεξίδες. Περιμένω φωνές, περιμένω μπούκα, περιμένω διαμαρτυρίες, περιμένω προπονητή, περιμένω καλούς παίκτες, περιμένω ΕΠΟ, περιμένω πολλά από την ΑΕΚ. Σήμερα μιλούσα με έναν φίλο του Τζόρνταν λογιστή αεξί, δυνατός έτσι και στα πράγματα. Με λέει, μα λέει, γιατί το Μελισανίδη λέει. Λέω, εγώ το Μελισανίδη το θεωρώ έναν άντρα ο οποίος έχει ικανότητες. Ο Μελισανίδης είναι πολλούς τόνους μάγκας και το ναι. Καλοκαίρι θα το αποδείξει αυτό. Και περιμένω, εγώ Σαραπτόπουλος, που πιάνω το μικρόφωνο εδώ και 20 χρόνια, περιμένω από αυτόν που έχω απαιτήσεις να κάνει την μπούκα του. Ναι, ρε, όχι να μου κάθετε πίσω. Δεν δηλαδή, ναι, αυτό περιμένω από τον Μελισανίδη. Ωραία. Γιατί ο Μελισανίδης για μένα είναι ξέρει παίκτης, και μπάλα, ξέρει και είναι παίκτης γερός. Άρα έχω απαιτήσεις. Είμαι original. Περιστεριώτη, άκου τώρα σου πω. Ο Μελισανίδης είναι δυνατό χαρτί. Βέβαια. Δεν πετάει τα λεφτά σε έναν άδειο πάτο, να πούμε βαρελιού. Δηλαδή ένα βαρέλια από που δεν έχει πάτο. Δεν είναι σαβίδης, δηλαδή. Μόλις δει λοιπόν την προοπτική ότι αλλάζουν τα δεδομένα και θα αλλάξουν τα δεδομένα, θα σε πω και τα νέα. Λοιπόν, τότε θα ορμήξουν να πούμε, ρίξουν και φράγκα, κάνουν και ομαδάρες, ας πούμε, να το παίρνουν, να το διεκδικούν και να το παίρνουν το πρωτάθλημα άνετα και να μην μπορεί να μιλήσει και κανένας. Ναι, ο Μελισανίδης όμως δεν είναι π.χ. Αγγελόπουλος που έχει τον μπάσκετ και έχει βάλει τα λεφτά και δεν έχει ομάδα και χάνω. Σήμερα έχασα γιατί έχει πέσει πάρα πολύ. Ωραία, αδερφέ, άστο σήμερα και το αύριο και το καλοκαίρι. Βρεθήκατε εσείς με το ταβάνι που λέγατε στη μέση της χρονιάς. Δεν ξέρω, αλλά εγώ θα πω και το άλλο. Εσείς είστε και πιο παλαιοί από μένα, εννοείται. Και πρέπει να θυμάστε τον Λουκά τον Μπάρλο που είχε βγει και είχε πει: άμα είχα μια ευκαιρία να δώσω στο Μελισανίδη την άκρη, δεν θα το έκανα. Εγώ έγραφα την πισινή μου από τότε. Για το Μελισανίδη. Ο Λουκάς ο Παπαδός, ο παππούς ήταν πολύ μεγάλος παράδειγμα. Τώρα αν είχαν αυτοί δύο προηγούμενα και ξέρω εγώ καθίσουμε εμείς πάνω στα προηγούμενα και αναλύσουμε, κανένας δεν θα ταιριάζει με κανέναν. Με όλοι έχουν προηγούμενα με όλους. Ένας κύριος παράγοντας, ωραίος, μποέμ, γιατί με μπορεί... πεταράδες, με προπονηταράδες, με ομαδάρα, με Φιλαδέλφια, με... Γιατί με... μπορείς να πεις κάτι για το Μελισανίδη δηλαδή, δεν είναι τέτοιος.
Ξεκίνησε από το 0 και έφτασε πάνω ψηλά. Κοίταξε τώρα, εδώ που λέει ο Τζόρνταν. Άφησε την ομάδα να πέσει στο 0 για να την πάρει. Ναι. Τη δουλειά δεν έκανε. Αυτό προσωπικά ξεκίνησε από το 0. Εμείς του συγχωρούμε ότι έριξε την ομάδα στην Γάμα Εθνική και υποσχέθηκε ότι στην Αλφα Εθνική θα κάνει γήπεδο, θα πάρει την ΕΠΟ και θα κάνει ομάδα. Και στο κάτω-κάτω ρε φίλε, γιατί να πιαστεί κορόιδο δηλαδή να πληρώσει χρέη τα οποία δημιούργησαν κάποιοι άλλοι. Όχι, να μην τα πληρώσει. Να πάει η Γάμα Εθνική. Αυτό, να μην τα πληρώσει, αλλά κάνε δουλειά στην ομάδα. Ναι, αυτό λέει. Πάρτε στη Γάμα, ξεχρέωσε με, φέρτε τον καθαριστή, πάμε αλφαεθνική, πάμε ένα χρόνο Gigi Bronze φέτος, αλλά του χρόνου. Καλά, δεν του πάει. Μέχρι στιγμής. Ναι, μα είπα ότι εγώ που έχω απαιτήσει από τον κύριο Μελισσανίδη, περιμένω αυτό το καλοκαίρι. Και το γήπεδο θα γίνει. Κοσμοϊστορικά γεγονότα. Και το γήπεδο θα γίνει. Γιατί δεν είναι μέτριος, δεν είναι του πεταματού, δεν είναι ο λίγος. Είναι ο πολύς, είναι ο μεγάλος, είναι ο γίγαντας. Περιμένω να κατοτροπώσει ή τέλος πάντων να πολεμήσει στα ίσια το χοντρό. Αν δεν το κάνει, θα φάει κράξιμο. Εδώ σε πήρε παιχνίδι ρε με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Αν ακούει έφαγε δύο κόκκινες ο Ολυμπιακός, ποτέ δεν έγινε αυτό. Αν ακούει ο Μελισσανίδης, αν ακούει, του το λέω πάλι στο face to face, σαν να είναι δίπλα μου. Έχω απαιτήσεις από σένα σαν παράγοντα. Και εντός και εκτός. Αν ήμουν εγώ αεκτής τώρα, θα έκανα μια επιστολή με σκληρή κριτική, τίμια, όμορφη. Όχι για να πάρω μεροκάματο και γραφεία τύπου, τα γνωστά. Για να σου ανεβάζω τον πύχη. Έτσι ξηγούνται οι άντρες. Όχι, ξέρω εγώ, σε κράζω, δώσ' μου κανένα φράγκο. Όχι. Όχι έτσι τέτοια σχέδια. Φίλε, είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τις απαιτήσεις του κόσμου. Ναι. Και νομίζω μπορεί να τις εκπληρώσει. Ναι, αλλά ο Μελισσανίδης όταν ακούει ραδιόφωνο, λέμε, μπαίνει στο αυτοκίνητό του και ακούει τον αεξή, καλά είμαστε, μωρέ, εντάξει. Κάπου και δεν αυτός επαναπαύεται. Δεν επαναπαύεται. Ο σκοπός είναι το πρωτάθλημα. Το ξέρουμε αυτό. Να είσαι γερός, για χαρά. Για χαρά. Μπράβο, ρε Τζόρνταν, το διεκδικούμε κάθε χρόνο το κύπελλο. Ας πάει η κούλα, λέει, που θα εξηγιάνει το ποδόσφαιρο να παίξει μαζί τους. Πάω Καστοριά. Εμένα με γέμισε πολύ ο Σαβίδης σήμερα με αυτές τις δηλώσεις του. Καλά, εντάξει. Βέβαια, καλά, εντάξει. Σου λέει, εμείς κάνουμε τον καθήκον μας. Ο γεννημένος 8 Τρίτου του 84, 32 χρονών Τζιμπούρ, είναι μεγάλο σε ηλικία. Όσο για το Φαφλατά με τις μεγάλες δηλώσεις έρχονται οι ορκωτοί λογιστές, θα τα πούμε. Τζόρνταν, δεν πας αργά το βράδυ στο σπίτι, νωρίς το πρωί πας, λέει ο άλλος. Ωραίος. Σωστά. Πάμε, πρόβερος κύριος, ναι. Ωραίος. Σωστά τα λέει. Έλα φίλε. Κωστά. Έλα φίλε. Καλώς τον. Α, εντάξει, εγώ είμαι. Έλα. Είμαι ο Χρήστος, που είχαμε μιλήσει αρχές της εβδομάδας, του είχα κατηγορήσει και τον Τάσο. Άμα θέλει και έχει την ευκαιρία ο Γιάννης, ας πάρει λίγο να βγει λίγο να τα πούμε παρεούλα. Τον άκουσα και χθες που έκλαψε στο Μπασχάλι. Τον άκουσα και σήμερα που πήρε λίγο να κλαφτεί σε εσάς. Σε εμάς, ναι. Και έκανε τη γυριστρούλα σήμερα και χθες. Ναι. Επίσης, Τζορντάν, τόσο καιρό μιλάμε και σου μιλάμε το εσείς και με το σας, έτσι. Κάνω λάθος? Όχι, σωστά. Όταν εσύ θα αναφέρεσαι σε κάτι που έχω πει εγώ. Ποιο δηλαδή? Δεν θα λες άστον αυτόνα και υποτιμητικά. Όχι, δεν το πάει υποτιμητικά, φίλε. Δεν... Έτσι ακριβώς μίλησες, φίλε, σήμερα, όταν σε πήρε ο Τάσος. Δεν το θεώρησα. Ξεστή. Από εδώ και πέρα, λίγο εντάξει, όπως σε μιλάω εγώ. Άκου. Δεν, δηλαδή, και αν το πάει έτσι, δεν το πάει για να σε προσβάλλω. Να ξέρεις, λάθος δικό μου μπορεί να κάνει. Ναι, λάθος δικό. Απλά επειδή είσαι στο ραδιόφωνο, ο Κώστας ξέρει πως να μιλάει. Όταν και εσύ θα ναι, ρε φίλε, τον Κώστα το συνήθισε. Σε μένα δεν με ξέρει γι' αυτό να πούμε. Μπορεί. Σε ξέρω, ρε Τζόρνταν, σε ακούω και σένα, ρε φίλε. Ναι. Ακούω. Δεν το είπα για να σε προσβάλλω, α πούμε, για να σημειώσω. Ναι. Με ανθρώπου που μιλά και δεν σε προσβάλλουν. Ναι, παλικάρι μου. Έχει δίκιο, δεν το συζητάμε, αλλά δεν είπα κάτι, δεν ήθελα να πω κάτι για να σε προσβάλλω. Μπα περιπτώσει. Okay. Εγώ εννοούσα την άποψη που είπε, α πούμε, κατάλαβε αυτό που είπε. Εντάξει. Τώρα, όσον αφορά εκείνη τη μέρα, θα το κατεβάσω γιατί το βάζετε τι εκπομπέ. Και κάποια στιγμή, Κώστα, γιατί πολλά ακούγονται και λέγονται, κάποια στιγμή εκείνο το κομμάτι, τα 5 λεπτά του Τάσου, αν γίνεται να τα βάλουμε. Και να σε σχολιάσω πάνω σε αυτά τα 5 λεπτά κουβέντα-κουβέντα. Που σήμερα και χθες γυρνάει και λέει γυριστρούλες. Έτσι, για να τα αποδείξω ότι άμα αυτός είναι Ηρακλής, μάλλον Ηρακλής είναι άντρα, μην γίνομαι ισοπεδατικός. Ηρακλής είναι. Αλλά όπως χθες παραδέχτηκε στον Πασχάλη ότι έχει χρόνια να πάει στο γήπεδο γιατί δεν μπορεί και δεν κάνει δεράνι. Αυτός είναι ο μεγάλος Ηρακλειδιάς, 5 ευρώ δεν μπορεί να τα βρει να πάει στο γήπεδο. Ή όταν θα σου το πω κι αλλιώς, το μισό πέταλο, έτσι, που είναι λάθος και εγώ το κατακρίνω, μπορεί και παίρνει τζάμπα, αυτός δεν μπορούσε να πάει να μπει. Έτσι. Και τώρα τι κάνετε σε αγωνισμό, ρε φίλε, άμα μπαίνετε τζάμπα, δηλαδή. Όχι, ρε φίλε, απλά δεν γουστάρω. Δηλαδή, αν κάποιοι φιλάθλοι έχουν μάθει να είναι yes men, υποταγή, έτσι, δηλαδή να φαίνεται η ομάδα μόνο στην Α Εθνική, να υπάρχει μόνο, έτσι. Και να μας κάνουν κουμάντο οι άλλες οι ομάδες,
Άμα αυτή είναι ο παραδί του Ρακλή, με γεια τους, με χαρά τους, σας το βλέπουν από την τηλεόραση. Έτσι. Και φέτος που ήταν στην Αλφα Εθνική, πού ήταν αυτή? Γιατί ήταν μόνο το πέταλο εκεί πέρα? Γιατί ήταν η Ρετζόντα που ήταν στην Αλφα Εθνική ομάδα μόνο αυτή εκεί πέρα πάλι? Κριτική από το τηλέφωνο μόνο. Αυτοί πληρώνανε όμως. Με συγχωρείς. Το είπα και πριν. Ότι κάποιοι μπορεί και το μισό πέταλο να μπαίνανε τζάμπα. Okay. Ναι. Δεν σου έφερα αντίρρηση. Ναι. Αλλά ας έρθουν και αυτοί. Ας έρθουν και αυτοί που ξέρουν να κάνουν κριτική 5 ευρώ είναι το εισιτήριο. 5 ευρώ είναι το εισιτήριο. Που ξέρουν να κάνουν κριτική μόνο από τα ραδιόφωνα. Σε αυτούς που δεν αφήσαν την ομάδα μόνοι τους ούτε μια στιγμή. Τα δύσκολα χρόνια που πηγαίναμε χιλιάδες στο Καθατζόγλιο. Μήπως τα ξεχνάμε αυτά? Και ήταν πάντα 100 σε οποιοδήποτε γήπεδο εκτός Θεσσαλονίκης. Τι γίνεται τώρα, για πες μας τώρα, άσε τον Τάσο. Έτσι, με την και σου λέω ότι και αυτόνομη θύρα 10 κάνει λάθη. Όπως έχει κάνει λάθη, αν ισχύει αυτό το γεγονός που έγινε με τον Βασίλη, έχει κάνει λάθος. Άλλο αυτό. Ποιο Βασίλη? Εγώ λέω, το γιατρό. Α, το γιατρό που είχε το επεισόδιο. Έτσι, ναι. Κάποια λάθη και αυτόνομη θύρα 10 τα έχει κάνει. Εγώ ρε φίλε, να σου πω κάτι, όταν αγαπάς μια ομάδα, συγγνώμη ρε αδερφέ. Χριστό. Η αγάπη κάνει λάθη. Χριστό. Χριστό, δεν είπαμε? Ναι, ναι. Όταν αγαπάς μια ομάδα και πηγαίνεις στην ομάδα σου, δεν πρέπει να πληρώνεις αυτό το 5 ευρώ, το 10 ευρώ να μπεις μέσα στο γήπεδο. Έλα, ρε Τζοναντρό, μην κάνεις την παρθένα και εσύ, γιατί σας δεν πηδάνε μέσα τώρα, με τρελάνεις. Ναι, κακός όμως δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Κακός, το ξέρω, ναι. Το είπα, είπα, ναι, αλλά πώς βοηθάς την ομάδα έτσι, ρε φίλε, για πες μου, πώς βοηθάς? Δεν τη βοηθάς. Είδες λοιπόν. Εγώ δεν ήμουν προχτές που σε είπα, που πήρα τηλέφωνο και είπα, σε έρθει και ζητήσει από εμάς, αν πει ότι δεν ζορίζομαι τώρα, προκειμένου να κάνουμε προσφυγές οι παίχτες να μας πει. Να βάλουμε λεφτά και να βάλουμε όλοι λεφτά. Τι θα βάλετε, πόσα λεφτά? 100. Όσα είναι για 100.000, ξέρεις τι νούμερο είναι, ρε φίλε, μαζεύονται νομίζεις. Ρε φίλε, πιστεύεις ότι άμα είναι για να σωθούν αυτοί οι παίχτες που υπάρχουν, έτσι, στον Ιακλή αυτή τη στιγμή, ναι, πει μέσα σε ένα μήνα αυτά τα 100.000 θα μαζευτούν, ναι. Δύσκολα, ρε φίλε. Γιατί δεν υπάρχουν για τα λεφτά. Προσφυγές, για τις προσφυγές είναι το πολύ, όπως λες, 100.000 για να μην έχουν δικαίωμα προσφυγών οι παίχτες. Ναι. Είναι το πολύ 100.000. Και εγώ σου λέω ότι άμα θα κάνει. Θα βγει και θα πει ειλικρινά, γιατί τώρα χάνουμε χρόνο τζάμπα. Έτσι. Τώρα ο Ηρακλής, από τη στιγμή που αυτός κρύβεται και περιμένει κάτι, χάνει χρόνο τζάμπα. Γιατί το σωστό ήταν να βγει να πει ότι παζαρεύω αυτό να αγοράσει αυτό στην ομάδα, αλλά να έχουμε και ένα πλάνο Β. Τώρα αυτό δεν το πιστεύω. Χάνει χρόνο η ομάδα, χάνει, αλλά κερδίζει χρόνο αυτός. Ναι, και εγώ δεν πιστεύω ότι. Και εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να τον πουλήσει τον Ηρακλή, κατάλαβες? Να σε πω κάτι, εγώ δεν ξέρω αν θα τον πουλήσει. Όχι, ωραία, μπορεί να τον πουλήσει, ποιος τον αγοράζει. Αυτός πουλάει, ποιος. Τα ίδια λέγαμε και για τους κορυφαίους του Παπαδόπουλου και τελικά να που ήταν αλήθεια τελικά. Ας φύγουμε από αυτό το κομμάτι, δεν ξέρεις ποτέ. Σπάει διάλογος στο ποδάρι του, μπορεί να είναι αλήθεια. Okay. Λέμε ότι όταν έχεις μια ομάδα που έχει κόσμο από πίσω, πρέπει να υπάρχει πλάνο Β, ρε φίλε. Δεν μπορεί να πηγαίνεις με ένα πλάνο και να ρισκάρεις να καταστραφεί όλη η ομάδα. Σωστό. Θα δούμε. Καταλαβες. Δύσκολος ο μήνας. Να σε καλά. Το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω να περάσω, το Κώστα, μισό λεπτό μάλλον. Το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω να περάσω. Ο Ηρακλής είχε πάρει και στον ίδιο, όπως είπε ο Τάσος, αλλά ήταν πριν 10 χρόνια. Ο Ηρακλής επαναστάτησε από τότε που ξεκίνησε αυτόν τον μυθύρα 10 και είπε ότι δεν θέλει ξανά κανέναν μαζί του. Και όχι μαζί του να τον βοηθήσω. Έτσι, εντάξει, δεν έχουμε και δυνατότητα να βοηθάμε και πολύ εμείς. Αλλά δεν θέλουμε κανένα να μας στηρίξει. Θέλουμε ό,τι κάνουμε. Ξέρεις τι μήνυμα πρέπει να περάσεις τώρα. Και ας είναι και στη Β. Ναι. Και ας είναι και στη Γ. Αλλά μόνοι μας. Ένα μήνυμα που πρέπει να περάσεις είναι τώρα πώς πρέπει να μαζευτείτε όλοι εκεί οι φίλαθλοι. Να μην χωριστείτε τώρα με τα προβλήματα. Να συσπηρωθείτε να βοηθήσετε. Κοίταξε να δεις. Εμείς δεν χωριζόμαστε. Έτσι. Εμείς δεν χωριζόμαστε. Έχουν χωριστεί μάλλον. Οι σκάφοι συνδέσεις έχουν χωριστεί. Αυτό είναι σωστό που λες. Πρέπει να γίνει. Έτσι. Δεν είμαι αρμόδιος και έχω τη θέση να το κάνω, να το καταφέρω αυτό το πράγμα. Αν θα γίνει θα είναι καλό. Αλλά είναι πολύ πιο μεγάλο το πρόβλημα από αυτό που αναφέρω. Εγώ βλέπω να πέφτει ξύλο εκεί πέρα. Η μαγιά εκεί είναι τώρα να δέσουν αυτοί μεταξύ τους, να μην μαλώνουν, να μην χωρίσουν για να δουν τι θα γίνει με τον Ηρακλή. Δεν το βλέπω το έργο να είναι καλό. Θρίλερ το βλέπω το έργο. Αντί για κομμεντή βλέπω θρίλερ. Ναι. Θρίλερ, μακάρι να μην είναι θρίλερ, αλλά το θέμα είναι ότι ο πρόεδρος πρέπει οπωσδήποτε να σκεφτεί το πλάνο Β να μην καταστραφεί η ομάδα. Γιατί αυτό θα είναι το μόνο εύκολο. Ένα αεροπλανάκι και πίσω στον Καναδά και ας έχει χρέο να τον κυνηγάνε. Έτσι. Το μόνο εύκολο είναι γι' αυτό να την κοπανίσει. Το θέμα είναι Ηρακλής. Έφυγες, τα λέμε, για χαρά. Ωραία τα λέει.
Ένα αεροπλάνο φεύγει, αυτό εντάξει. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Το θέμα είναι να τον καλέσουν να μιλήσουν, να δουν πώς θα βοηθήσουν τον Ηρακλή. Άσε ρε Τζόρτα, με τα λόγια τώρα. Να μην νομίζει αυτό ότι θα έρθει να απολογηθεί, γιατί πιθανόν αυτό να νομίζει αυτό τώρα. Τον περιμένουν για να απολογηθεί. Το θέμα είναι να. Και τι περιμένουν, να μοιράσει δολάρια. Όχι να μοιράσει, να έρθει να δούνε πώς μπορεί να βοηθηθεί η ομάδα. Όχι να απολογηθεί. Ωραία, καλημέρα. 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 Τι γίνεται. Όλα καλά. Δύο συναυλίες να κάνουν. Τζορντάν. Έλα. Για να τελειώσει λίγο το αστείο με την κούλα. Ναι. Πόσα πρωταθλήματα έχεις. Εσύ τι είσαι, κούλα. Πόσα πρωταθλήματα έχεις. Δύο. Τίμια και ωραία. Ξέρεις πόσα έχω εγώ. Πόσα. 11. Πόσες βουτιές έχεις εσύ. Πόσες βουτιές έχεις εσύ. Πόσα κύπελα έχεις. Πόσες βουτιές έχεις εσύ. Πόσα κύπελα έχεις. Πόσες βουτιές έχεις εσύ. Πόσα έχεις ρε φίλε, θα μου πεις. Θα πάρεις το αγγλικό περιοδικό, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Πες μου λίγο αγόρι μου, πόσα κύπελα έχεις. Τέσσερα. Ναι. 14 έχω εγώ, εντάξει. 11. Άντε καλή νύχτα. Και τι έγινε, έχεις και δύο βουτιές. Τι βουτιές. Πήγε γάμα, είναι και πουλάδες, πώς το λένε. Πουλάδες. Πουλάδα, ναι. Από πάνω. Ναι. Έλα, τελευταίος. Έλα, μ' ακού. Έλα, μ' ακούτε. Τελευταίος ο κύριος αυτός, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, γεια σας. Γεια σας. Είναι εκεί το φιλαράκι σου δίπλα. Δεν είναι, τόση ώρα δεν τον ακούσω. Ναι, την άλλη φορά είπα, γιατί τον ξανάβγαλες, λάθος μου. Να τον φέρεις κάθε μέρα, αν μπορείς. Αν μπορείς. Εσύ ποιος είσαι. Ναι, φιλαράκι, να σε φέρνει κάθε μέρα, γιατί γελάνε και οι πέτρες μας. Ναι. Εσύ. Τι είναι αυτά που κάθεις και λέτε. Εσύ ποιος είσαι, δεν μας πεις. Τι να σε πω ποιος είμαι. Τι λέρε, δεν μας πεις. Καλά πες και εσύ ποιος είσαι. Ανώνυμος είσαι. Ναι, ανώνυμος. Έχεις κανένα πρόβλημα. Εσύ έχεις το πρόβλημα, εσύ βγήκες, εγώ τι πρόβλημα να έχω. Ναι, πήρα να πω το Ραπτόπουλο συγχαρητήρια που σε ξανάφερε. Να είναι καλά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Βγαίνει ο άλλος ο συγγραφέας και λέει ότι ήταν σουρωμένοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού και τα λοιπά. Καλά, λίγο ντροπή δεν είναι για το πάνω σας. Λίγη τσίπα πια δεν υπάρχει. Ποιος σε μένα το λες αυτό. Και σε σένα. Εγώ γιατί είπα είναι σουρωμένοι. Εγώ γιατί είναι. Μα είναι λόγια αυτά που λέτε για τον Άρη. Τι είπαμε ρε για αυτή τη μεγάλη ομάδα του Άρη στο μπάσκετ. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα εμείς, να πανηγυρίζουμε κι εμείς με εσάς. Δεν θα πανηγυρίσουμε, θα σεβαστείς όμως. Συγχαρητήρια σου είπα εγώ, άλλο τι να σου πω τώρα. Στεναχωρέθηκα ρε φίλε. Τι να σεβαστώ, τι ρε φίλε τώρα, για πες. Να κάνω 5 λεπτά σιγή στην πόλη δηλαδή επειδή κέρδισες. Τι να κάνω. Εσύ όχι, δεν έχω να κάνω. Άλλο τι να σεβαστώ ρε φίλε. Τι να σεβαστώ, για πες μου. Όπως σεβαζόμαστε, σεβαστήκαμε. Είπαμε συγχαρητήρια ρε φίλε. Είπαμε συγχαρητήρια, τι να πούμε άλλο. Κοροϊδέψαμε. Βγαίνει τώρα ο καθένας εκεί πέρα και λέει σουρωμένοι. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Και δεν παίξανε τώρα εδώ που τα λέμε. Τους αποκλείσανε. Εσύ πάνε άναψε το πρώτο παιχνίδι. Σήμερα το είδατε το παιχνίδι. Σκυλιάσαν να μας κερδίσουν. Φίλε, εγώ έκανα μια ερώτηση. Ναι. Το Σάββατο παίζει Άρης Παναθηναϊκός κάτω στην Αθήνα. 20 πόντους θα φας. Και λέω εγώ, ας φάει. Είσαι 50. Αυτό που λες τι είναι, ρε. Το είναι πραγματικότητα σου λέω, ρε φίλε. Όχι, αυτό πραγματικότητα. Ναι. Αυτό που, δηλαδή, αν το πάρεις για καζούρα εσύ τώρα, τι να σε κάνω, ρε. Άμα κερδίσει ο Άρης, θα πάω να. Θα βγάλω το καπέλο και θα σε ζητήσω δημόσια συγγνώμη. Όχι, δεν θα. Του καλύπτει σε φίλε. Τι να κάνω. Όχι. Θα στεναχωρεθεί, φίλε. Δεν το ξέρω που δεν στεναχωρηθεί. Λογικό δεν είναι. Λογικό είναι, αλλά με αυτά που κάτι και λέει δεν αρμόζουν αυτά. Θα υποστηρίξει το δικαστήριο. Ούτε ομιτρώγεστε ούτε ψητή. Όχι, άσχη, έχει δίκιο. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε τώρα. Σου λέω συγχαρητήρια για την νίκη σου. Δεν λέει για σένα. Μα το λες ρε για να μας ρίξει στάχτη στα μάτια από πίσω. Τι στάχτη να σε ρίξω, ρε φίλε. Ίδια δυναμικότητα έχετε. Δεν μου λες ρε τώρα να σε πω κάτι. Ίδια δυναμικότητα με τον Παναγιώ έχει. Έχει αριανού φίλου. Πολλού. Όλους. Έχει, αυτοί οι φίλοι που σε ακούνε να μιλάς έτσι δεν σε λένε τίποτα. Τι να με πούνε, εσύ δεν έχεις παοξίδες φίλους. Πολλούς. Τι να κάνουν, γλύφουν τον Άρη αυτοί. Τι κάνουν. Δεν γλύφουν κανέναν, ναι. Αλλά οι άνθρωποι καταλαβαίνουν μια κατάσταση και αναλόγως μιλάνε. Εσύ δεν έχεις το Θεό σου, ρε φίλε. Άντε πάλι τα ίδια. Ρε φίλε. Εσύ όλους τους έχεις κάνει να πούμε. Ρε φίλε, σου λέμε. Εκεί στο ραπτά, άκουσε με λίγο. Άκουσε με ένα λεπτό για να κλείσω. Λοιπόν. Εσύ έχεις ένα βήμα, πας εκεί, μιλάς για τον ΠΑΟΚ, μας τα έχεις κάνει τσουρέκια. Εντάξει, άμα με πεις τώρα, εσύ μην με ακούς. Σωστό. Τι να σε κάνω τώρα. Ωραία. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, φιλαράκι. Πώς είναι, να πω αυτά που θέλεις εσύ δηλαδή. Όταν ένας Αριανός, ένας Ηρακλειδέας να μιλήσει, θα το σέβεσαι. Πάντα. Εγώ προσωπικά το σέβομαι.
Ναι, εντάξει, τώρα το σέβεσαι. Δεν κάθονται καλά στα αυτιά σου αυτά που λέω τώρα. Κάθεσε και λες στον Ηρακλειδέα πριν ότι να μην πηδά τα κάγκελα. Εγώ. Ποια κάγκελα, εγώ δεν είπα για κάγκελα. Άκου φίλε. Πηδά τα κάγκελα, άκου ρε φίλε. Άκου, ρε. Άκου τώρα κι εσύ λίγο. Μισό λεπτό θα σου πω πάνω σε αυτό. Εγώ ξέρω μισό λεπτό ρε. Άσε. Κακός ρε φίλε. Κακός. 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 Ναι. Εγώ πήγα. Εγώ ρε φίλε, άκου τώρα σου πω. Μισό λεπτό ρε. Άκου. Εγώ πήγα Ηρακλής ΠΑΟΚ στο κύπελο με ένα φίλο μου Ηρακλειδέα. Του δίνω 40 ευρώ. Τον κάνω τα εισιτήρια εγώ, 20 ευρώ είχε στα επίσημα εκεί, στα σκέπαζο. Λέω πάνε κόψε δύο εισιτήρια. Πάει, είχε 50 άτομα και 100 άτομα ουρά να πούμε, περίμενε ένα τέταρτο, βαρέθηκε και γυρνάει πίσω. Άστο με λέει, θα πάμε τσάμπα. Το λέω πάνε ρε, να πούμε να βοηθήσουμε την ομάδα. 40-40, όσο μπορεί ο καθένα. Να πάμε στα επίσημα, το δούμε λίγο πιο όμορφα να πούμε, ξέρω εγώ. Όχι, αλλά μαζί μου λέει, πάμε τσάμπα. Ηρακλειδέα ο φίλο μου. Και δηλαδή, με παίρνει και πάμε ότι... στην αυτόνομη θύρα 10, σου λέω εγώ τώρα. Στην αυτόνομη, συγγνώμη, δεν είναι στην θύρα 10. Και μπαίνουμε, πάμε εκεί πέρα να, με αυτό και 3-4 λεπτά πριν να ξεκινήσει. Σου μιλάω για πρόπερση τώρα, έτσι. 3-4 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, οι πόρτες είναι ανοιχτές και μπαίνουν όλοι κοπάδι μέσα. Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε, ρε φίλε. Άμα θες να βοηθήσεις την ομάδα, πλήρωσε την ομάδα, ρε φίλε. Ναι, αυτό σου λέει όμως ο Γιάννος και Πιζαγοράκη, έτσι πηδάγατε κι εσείς. Αυτό σου λέει. Ναι, αλλά. Εγώ επειδή ξέρω ότι παίζετε και στην 4. Ναι. Εγώ είμαι στην 4. Με ξέρεις ποιος είμαι. Έχουμε ξαναμιλήσει. Εγώ έχω δουλέψει στην 4, ναι. Σαν security. Ναι. Με ένα εισιτήριο μπαίναν δύο. Και τώρα, δηλαδή... και τώρα κάπου κάπου το κάνουν. Εγώ δεν το εγκρίνω. Κάπου κάπου ρε φίλε, τώρα μισή ή τέσσερα τράπα. Εγώ πού φταίω σε αυτό ρε φίλε. Δεν λέω ότι φταίω. Εγώ το καταχρίνω φίλε. Λέω ότι τα λες, μην τα λες και δίκιο να έχεις, ναι. Δεν θα κάθεσαι να πει. Ναι, αλλά ο Ηρακλής έχει το πρόβλημα ρε φίλε. Και το εικοσάρικο το χρειάζεται και το τάλιρο. Καλά ρε φίλε, εσύ δεν το λύσεις το πρόβλημα του Ηρακλειδέα. Καλά, όταν βγαίνει φίλος μου Ηρακλειδέας και το συζητάμε το πρόβλημα, δεν πρέπει να το πούμε. Θα βγαίνει στον αέρα της πόλης και θα λες για τις άλλες ομάδες. Γιατί απαγορεύεται, ρε φίλε, απαγορεύεται. Πάντως τα διατάφτα για να το τελειώσουμε, εγώ θα πω. Άπαξ και είναι το μάτι σόπαλο στην τέταρτη περίοδο. Παναθηναϊκός πάω και πετάξει τρίποντο Άρης και γίνει. Θα πεθάνουν, ρε όλοι. Θα πεθάνουν. Αυτό ξέρεις γιατί το λες, ρε φίλε. Ξέρεις γιατί το λες. Θα σε πω εγώ τώρα. Ξέρεις γιατί το λες. Γιατί έτσι θα κάνεις εσύ αν είσαι στη. Άμα είμαστε στην Ελλάδα. Ναι, όπως λέει ο Θόδωρος, και εγώ είμαι παντελονάτος και είμαι αντιπάω ξύς. Εγώ το λέω. Εσύ όμως δεν το λες, ρε φίλε. Γιατί δεν το αισθάνομαι, ρε φίλε. Γιατί να το πω. Αυτό. Είδες λοιπόν. Θέλεις να με κάνεις σαν και σένα κι εσύ. Αυτό. Όχι, ρε φίλε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Ρε φίλε, σίγουρα δεν είναι κακό. Αλλά δεν το αισθάνομαι. Πώς θα γίνει. Εσύ για άλλους λόγους. Το κάνεις όμως. Ο ποιος δηλαδή, πόσο, όπως. Για άλλους λόγους. Δηλαδή. Λόγους, δεν ξέρω. Πες μου ένα λόγο, ρε φίλε, πώς. Να έχεις την διπλωματία σου, ρε φίλε. Ποια διπλωματία, ρε φίλε. Να κρατάς το άσπρο μαύρο. Εγώ δεν είπα σας γουστάρω, ρε φίλε. Άλλο το κομμάτι, το ένα άλλο το άλλο. Τι να πω, σας γουστάρω. Δεν σας γουστάρω. Δεν είπα αυτό όμως. Ναι. Καλά κάνεις. Δεν με ενδιαφέρει. Μακάρι να κερδίσεις. Μακάρι. Αριανέ. Το 2008. Στο ναι. Ολυμπιακό Άρης 2-0 στο Καφτατζόγλιο, στον τελικό, εγώ έχω φίλους παοξίδες και πελάτες και. Στο 0-3, όχι στο 2-0. Στο 2-0. Και στον τελικό κυπέλλο εδώ. 0-3 ήταν. Το χάθηκε το πέναλτι. 2-0 έδειξε. 2-0. 2-0. Το πέναλτι δεν μπήκε. Τέλος πάντων. Ξέρεις τι μου λέγανε. Αμάν αδερφοί έτσι και πάνω το κύπελλο, δεν μπορώ να τους ακούω. Τους άκουγα. Δεν είναι φυσιολογικό, ρε Σιραπτόπουλε. Τότε τι σε. Τι σε στεναχωρίες. Και ήτανε με τον Ολυμπιακό. Ρε, δεν είναι. Άκου λίγο. Μεταξύ Ολυμπιακού και Άρη ήταν με τον Ολυμπιακό, είπα οξύδε. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Κάνε ένα γκάλ που βγάλε 100 να δούμε ποιο ήταν. Αυτό τον παπά τώρα που πουλάνε και που ο Τζόρνταν που πουλάει αυτό τον παπά. Δεν σε βλέπω για αντίπαλο, απλά πράγματα. Γιατί ήσουν τότε με τον Ολυμπιακό. Δεν ήμουν αντίπαλο. Φυσικά. Ποιος είναι, εσύ είσαι ο αντίπαλος. Φυσικά είμαι εγώ. Εσύ είσαι αντίπαλος στο κοκκινόχωμα, στη δόξα δράμας. Τι να βλέπω, ρε μεγάλε τώρα. Αυτά λες και γίνεσαι αντιπαθητικός. Ναι, ρε φίλε, είδες, δεν κάθονται καλά στα αυτιά, ρε φίλε. Και κατά βάθος είσαι καλό παιδί, γιατί ακούω και τις προσπάθειες που κάνετε και. Άστα τα λάστα. Από την Καλαμαριά είμαι. Και που για τον παιδάκι, για τον Λόρι, για το μικρό παιδί. Σεντόνα να πάμε, δηλαδή ξέρω ότι είσαι καλό παιδί. Με αυτά που, αλλά δεν κάθονται καλά στα αυτιά σου αυτά. Είστε καλά παιδιά όλοι, είναι αυτό, αλλά το οπαδικό είναι οπαδικό. Εγώ λέω να πάμε στον κύριο Κάζη, τον γιατρό, και να ρωτήσουμε, κύριε γιατρέ, να πούμε. Κύριε γιατρέ. Παράδειγμα, λέω εγώ, ρε παιδί μου. Κύριε, ξέρω εγώ, δόκτωρ, άκου τώρα. Πες μας, σας παρακαλώ, αντίπαλος μας είναι ο Άρης.
ή ο Ολυμπιακός. Και στο φινάλε φινάλε να πούμε πιο κοντά ποιος είναι αντίπαλος. Μάλλον ο Άρης. Μάλλον ο Άρης. Ναι. Της γάμα εθνικής ο Άρης και της Β και όχι ο Ολυμπιακός που είναι δίπλα μας. Εσύ μιλάς για τα τελευταία 2-3-4 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον. Εντάξει. Ναι. Μην πας μακριά τώρα γιατί όσο είναι για τον Άρη ο ΠΑΟΚ είναι και ο ΠΑΟΚ για τον Άρη. Εμείς είμαστε κοίταξε, εγώ με οπαδικά, λίγο οπαδικά, πιο μεγάλος από σένα, όπως λες εσύ, στους άλλους είσαι λίγο μικρός, ναι. Δεν τα κάνω. Έτσι και για πώς μένα είναι, εσύ το όνομά σου, το όνομά σου? Λουκάς. Λουκάς, άκου να δεις. Οπαδικά να μου πεις την πόλη μέσα και τον τέρμπι της πόλης ποιο είναι, φυσικά, συμφωνώ, φυσικά, είναι ΠΑΟ Κάρης, συμφωνώ. Ναι. Δεν είναι το ΠΑΟ Κράκης, μη γελάμε τώρα. Όταν ερχόταν ο Ολυμπιακός στο Χαριλάου, αλλά δεν πηγαίναμε εμείς στο σταθμό κάτω. Ναι. Να περιλάβουμε από τα τρένα. Άλλο σου λέω. Τώρα, εγώ άλλο σου λέω. Είμαι τώρα... μικρός τώρα, κατάλαβε. Άσε ρε που είμαι μικρός, θα με πεις εγώ. Ναι, αυτά δεν είναι. Όχι, είμαι μικρός. Μπροστά σε μένα είσαι μικρός, δεν εντάξει, μπορεί. Ηλικιακά είσαι μικρός. Μπορεί, αλλά τώρα εγώ δεν είμαι σε ηλικία που μπορείς να μου πεις τι έχει γίνει. Αν και η φωνή του Λουκά είναι. Τουλάχιστον τα 35 τελευταία χρόνια ξέρω τι μου γίνεται, κατάλαβε. Πες μου λίγο ώρα αυτό που λέει τη φωνή. Η φωνή σου δείχνει πως είσαι πολύ πιο νέος. Πιθανολογώ ότι δεν καπνίζεις. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα των Αριανών τώρα? Εδώ και 5 χρόνια. Λουκά, των Αριανών το πρόβλημα είναι ότι θέλουν να είναι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν το ξέρει τα τελευταία χρόνια. Όχι, ρε φίλε, σε παρακαλώ, τι θέλουμε να είμαστε αντίπαλοι. Ρε, εσύ δεν ταιριάζουμε πουθενά, ρε φίλε. Άλλο επίπεδο έχει φύγει ο ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, για τώρα μιλάς τώρα. Ναι, αυτό λέμε τώρα. Εμάς μας ήρθε η καταστροφή, έφυγε η γη κάτω από τα πόδια. Είδες λοιπόν. Τι να λέμε τώρα. Αυτό σου λέω κι εγώ τώρα. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, αλλά κοίταξε. Να μου πεις πριν 15 χρόνια, θα πω εντάξει. Η ρόδα γυρίζει, πρόσεχε. Αυτό το κράτατε, γυρίζει, γυρίζει. Ναι. Επειδή είσαι και 46, πόσο εκεί μέσα, έχεις πείρα. Ναι. Λοιπόν, η ζωή είναι ρόδα, γυρίζει φιλαράκι. Πρόσεχε, τι λες και τι κάνεις. Μπορεί να έρθει δηλαδή μια Σαββίδης και σε εσάς, να φύγει ο δικός μας. Ναι, φυσικά και γυρίζει. Τώρα που είναι η ρόδα σε μένα, γιατί να μην το γουστάρω όμως, ρε φίλε, για πες μας. Που είναι πρώτος στην πόλη. Αλλά ξέρεις τι, λίγο αξιοπρέπεια όμως και λίγο στους συμπολίτες. Και στον Ηρακλή και στον Άρη. Εγώ και στην Καλαμαριά. Το πρόβλημα. Εγώ καμιά φορά ακούω το Ραπτόπουλο, νευριάζω που μιλάει έτσι για τον Άρη, αλλά λέω εντάξει, τη δουλειά του κάνει ο άνθρωπος. Εσύ δηλαδή με μένα δεν νευρίαζες όταν σου έλεγα πρόπεση ότι θα βγει ο Πανσεραϊκός και δεν θα βγεις εσύ? Νευρίαζα, βέβαια νευρίαζα. Βγήκε ο Πανσεραϊκός. Και τι δηλαδή, τι έκανες, προφητεία? Καλά, τι τώρα ήταν, δεν. Αυτό, δεν προφητεία έκανα, φυσικά δεν είναι. Ποιος δεν έκανα προφητεία? Είχες, ας πούμε. Προφητεία. Όπως έλεγες στον Ολλανδό προχθές στη Μαρμίτα, εσύ θα πας. Δηλαδή, τον έλεγες εσύ θα πας να δεις τον πρόεδρο. Βεβαίως, ποιος είναι αυτός και απέχει. Μπορώ να σε πω, ρε φίλε, τι εσύ πήγες και έπιασες κανέναν τον Πανσεραϊκό. Ρε μεγάλε, συγγνώμη λίγο τώρα. Εσύ βλέπεις το δικό σου τον πρόεδρο. Πας είσαι φίλαθλος απλώς και βλέπεις τον πρόεδρο σου. Ωραία. Και ο δικός μου φίλαθλος δεν μπορεί να το δει τον πρόεδρο του ούτε σε δύο χρόνια. Ναι, όταν τον έδωνα... είναι τα ίδια σωματεία αυτά. Όταν το δέρνατε τον Παντελάκι. Άσερε τον Παντελάκι. Τώρα μιλάμε τώρα. Μην με κάνεις κολοτούμπακι τώρα. Τώρα μιλάμε. Δηλαδή μου θυμίζεις τώρα το διγενήλα κόμματος που πάει η κάτω γειτονιά, ο Πέτρος από πάνω, ας πούμε, και πάει βρίσκει τον πρόεδρο στο καβίνο και του λέει: Πρόεδρε, τι θα γίνει με την ομάδα? Τι είναι αυτά, ρε τώρα. Ενώ αυτοί που πηγαίναν στο Παντελάκι. Ενώ αυτοί, άκου τώρα ξανά. Άσε ρε, και το σπάγανε, ήταν εσύ. Ναι. Μπορεί να πάει κανένα στο Σαββίδι να το μιλήσει. Άσε ρε, με τρελάνεις τώρα. Λουκά, τα λέμε, για χαρά. Για χαρά. Για χαρά. Έτσι, Τζόρντα. Ρε, καθίστε καλά. Το φανακρότα το κυνηγάγατε και μετά στην κηδεία. Για τώρα μιλάμε. Και μετά στην κηδεία του κλέγατε με μαύρο δάκρυ παρά θεμά. Το φαλακρό πήγαινε κανένα φίλαθλο στο γραφείο του και τον έβγαινε παράπονα. Κανένα φίλαθλο. Πού δεν ξέρει. Φαλάκρα παρετήσου δεν είναι απ' έξω σε συγκεντρώσει και σε διαδηλώσει. Πόσε κοτρώνε του ρίξα. Απ' έξω, όχι μέσα στο γραφείο, πήγαινε εκεί στα ίδια. Πώς αντιπροσωπεία. Κάτσε ρε φίλε, Παπαναστασίου εκεί στα υγιεινής, στα ίδια υγιεινής πήγαινε εκεί. Δεν πηγαίνανε. Ποιος? Πολλοί πήγαινε. Κανένας δεν πήγαινε. Μεμονωμένα να πάει τον πει πρόεδρε τι έγινε και πώς. Απλά επειδή τότε δεν έδινε ο Παντελάκης χαρτζηλίκι. Λοιπόν, ακούστε. Τους πάει από το μαγαζί. Άσε με καημένε. Ακούστε. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Όταν φτάσει στο σημείο. Πήγε ο Φασούλας και του λέει ο Στραβοστόμης, ο Ασχημάντρας, ο Φασούλας να πάρω λέει και τα λεφτά. Και πήγε ο Βεζιρτής και του δώσανε τα εκατομμύρια. Όταν... τον κάναν άνθρωπο και τώρα τον βρίζουν. Σωματεία. Γι' αυτό κλαίγανε στη κηδεία του Παντελάκη. Σωματεία, ποδοσφαιρικά σωματεία και ομάδες μεγάλες όπως λέγεται Άρης και λέγεται Ηρακλής και λέγεται ΠΑΟΚ. Λέω και βάζω και τη δικιά μου και αν θες και Καλαμαριά ακόμα και οτιδήποτε. Σε τέτοιου μεγέθους σωματεία φτάνει στο σημείο ο κάθε φύλαθος να πάει να μιλάει τον πρόεδρο της ομάδας του. Λυπάμαι πολύ τα σωματεία αυτά. Μη κρίναν πολύ. Δηλαδή, εσείς... δηλαδή πάει τώρα στον Ολυμπιακό, ας πούμε, κάθε φίλαθλος τώρα, όποιος είναι, πάει εκεί στον πρόεδρο του Αλεξόπουλο... Μαρινάκη και του λέει: ναι. Τι έγινε, ρε Βαγγέλη, πώς τη βλέπεις την ομάδα, πάρουμε καμιά μεταγραφή. Δεν λένε. Πάει ένας απλός φίλαθλος και λέει αυτό το κύριο. Οργανωμένοι. Ποιος οργανωμένος? Ούτε θύρα αυτά. Αντιπροσωπεία των οργανωμένων. Ναι. Κλείνουν ραντεβού, ξέρω εγώ, με κάποιον άλλον, όχι με τον ίδιο τον Μαρινάκη. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Για να πει τις απόψεις και τις θέσεις που έχει.
ξέρω εγώ, οι οργανωμένοι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι, ιεραρχικά πα. Εσεί όταν τρέχατε στα εργοστάσια του Βουλινού, τι είχατε, αντιπροσωπεία είχατε. Τώρα. Τι να σε πω, ρε. Όταν πηγαίνατε στη Βέρεια στα φρούτα του Σαββίδη, του χορεμένου, το άλλο τι είτε. Ναι. Με αντιπροσωπεία. Ελληνικά μιλάω. Τώρα μιλάω τα τελευταία χρόνια. Καβαλάγατε τα τάτσουν τελευταία χρόνια. Και πηγαίνατε. Ναι, καβαλάγαμε τα χαρά, φύγαμε. Καλό βράδυ. Γιάννη. Του Καμπέρ. Να το ξεχάσουμε, το διακούει αυτό, είναι βρικόλακα. Τώρα ήταν ωραία τα είπαμε. Ο Λουκάς ήταν ωραία. Εντάξει, ο Λουκάς τώρα. Κοίταξε να δεις, εγώ τα καταλαβαίνω τα παιδιά αυτά. Όχι, όχι, έχουν δίκιο. Παίζει Ολυμπιακός Άρης τελικό. Παίζει Ολυμπιακός Άρης τελικό. Και όλοι οι παοξίδες είναι με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι όλοι. Μην τοποθετήσει τώρα είναι όλοι. Εγώ σου λέω οι περισσότεροι ήταν με τον Άρη. Πάμε δρόμο. Πάμε δρόμο, Καλνίκα.